Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 των FM. Της κακομοίρας θα γίνει το επόμενο δίωρο. Με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη δήμηση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωστής Δραπτόπουλος με τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 για να το μήνυμα στο 54045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής σχολιάζεται τα όσα θα συζητήσουμε με τον Κωστή. Αν είστε του φαγητού, πεινάτε πολύ και θέλετε να τρώτε και καλά και ποιοτικά αλλά και φτηνά, τότε ο προορισμός είναι ένας και λέγεται Let It Be και All You Can Eat, ό,τι και αν φας δηλαδή, με 7 ευρώ και 90 λεπτά. Καθημερινά από τις 6 και Κυριακές από τις 12, στα Let It Be, στο Δεκανήσου, στην Κούσκουρα και στη Νίκης με Βενιζέλου, All You Can Eat με 7 ευρώ και 90 λεπτά, όρεξη να έχετε, και αν έχετε μικρά παιδιά κάτω των 10 ετών, All You Can Eat με 3 ευρώ και 90 λεπτά. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ, έχουμε 8 εισιτήρια για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Γράφετε Α02. Αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεμένο σας το προσθέλετε στο 54344, αφού τη Δευτέρα, 22 του Απρίλη και ώρα 12 παρατέταρτο την εκπομπή του Γιώργου Ζαΐρη και του Γιάννη Πάγκου, θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε 8 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Χορηγός της εκπομπής, η νέα premium ρετσίνα 45 στροφές από την Ινοπία Μιχάλη Γεωργιάδη. Μια νέα ρετσίνα φτιαγμένη πάντα με αφοσίωση στην ποιότητα και αγάπη για δημιουργία, που οδήγει σε ένα μοναδικό αποτέλεσμα που καλύπτει κάθε απαιτητικό ουρανίσκο. Ρετσίνα 45 στροφές με σύνδεση από εκλεκτές ποικιλίες που προσφέρουν μια μοναδική και ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. 45 στροφές, η ρετσίνα αλλάζει επίπεδο και παίζει δυνατά στην ψυχή σου. Τι έγινε, Κωστάκι μου? Ησυχία. Το παλτό του Αναντζελότη πέρασε. Σ' άρεσε αυτό το πράγμα? Πέρασε. Ρε, πέρασε. Κι εγώ πέρασα στα μαθηματικά, πλήρωσε ο πατέρας μου το δάσκαλο και πέρασε. Δηλαδή, πλήρωσε ο Αναντζελότη για να πέρασε. Ρε, άλλο λέμε, ρε, κόκκινε. Κάτι γίνεται. Αυτό το ποδοσφαιρικό έκτρωμα. Γίνεται το μπιφτέκι, ναι, γίνεται. Είναι ποδοσφαιρικό έκτρωμα, είναι ντροπή για το ποδόσφαιρο που πέρασε αυτή η ομάδα. Είναι ντροπή. Μια ομάδα πίσω από τη σέντρα, όταν κερδίζει την μπάλα, μην έχει που να τη δώσει. Ντροπή για το ποδόσφαιρο. Έσχος. Ποδοσφαιρικό έγκλημα. Μη γελάς. Γελάω. Γιατί σ' αγαπάω πολύ. Γιατί θα είναι καμιά ομάδα δικιά σας πίσω από τη σέντρο αντίπαλος, δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Θα τραβήξει μια αντεπίθεση στα 90 λεπτά, θα περάσει και θα κλαίτε. Είναι τέτοιο το επίπεδο των ελληνικών ομάδων? Πόσα εκατομμύρια κοστίζει? Να μιλήσω. Δευτερόλεπτα. Πόσα εκατομμύρια κοστίζει η Ρεάλ Μαδρίτης? Κοντά στο δισεκατομμύριο. Ένα δισεκατομμύριο για να βλέπω εγώ μια ομάδα 5 μέτρα από την περιοχή, πίσω από τη σέντρα, 15 μέτρα, 20 μέτρα πίσω από τη σέντρα, να βομβαρδίζεται, να κερδίζει την μπάλα και να μην ξέρετε αν την κάνει. Δεν με νοιάζει που πέρασε. Έχω απάντηση. Δεν με νοιάζει που πέρασε. Δεν πάει να έχει απάντηση. Πολύ εύκολη. Ναι, παρακαλώ. Αν είχαμε έναν προπονητή παροχημένο. Ναι. Βλέπε Ζωζέ Μουρίνιο. Ο οποίος. Τι διαφορά έχει δηλαδή ο Μουρίνιο? Τεράστια. Από τον Αντζελότη χθες δηλαδή. Πότε έπαιξε? Δηλαδή, με συγχωρείς, ο Μουρίνιο έπαιζε το 3-5-2 ή το 4-4-2 σφιχτά, σαν στρατιωτάκια 8, 4 και 4, και έφευγε με τρεις βολίδα στο χώρο. Ο Ζωζέ κατέστρεψε τη Ρώμα, πήγε ο Ντερόσι και απελευθερώθηκαν όλοι οι παίκτες και παίζουν και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, ναι, και παίρνουν και αποτελέσματα. Εσύ επικροτείς αυτό το πράγμα. 1-1. Εσύ, ο θειασότης της άμυνας, ο βαφτισιμιός του αλέφαντου, πνευματικά μιλάω. Ναι, ναι. Λοιπόν, που λες πάντα και ορθά το λες ότι κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και ειδικών συνθήκων,
Θα πρέπει λοιπόν, επειδή βλέπεις και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αν έπαιζε συνέχεια έτσι ο Αντσελότη, θα σου έλεγα ναι, είναι τραγικός, είναι αστείος, είναι παροχημένος, είναι έκτρωμα. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, πιθανόν είπε ότι εγώ για να περάσω αυτή την υπερομάδα. Έπαιξα αντιποδόσφαιρο. Πρέπει να παίξω αντιποδόσφαιρο. Ωραία. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ρε κόκκινε, δηλαδή στο Θεό που πιστεύεις. Συγγνώμη, στο Θεό που πιστεύεις. Συνέχεια έτσι. Μεγάλωσες σε μια ομάδα. Που έπαιζε μπαλάρα. Δεν έχει σημασία, έβγαινε 8η, 5η, 3η, 5η. Έπαιζε μπαλάρα. Έπαιζε μεγάλο ποδόσφαιρο. Ωραία. Δεν είχε center for. Αυτό το μεγάλο έγκλημα. Και δεν είχε άμυνα. Είχε χαφάρι. Άμυνα είχε. Από πού είχε άμυνα. Είχε. Μετά του Τραγκέλο, Δημητρόφ είχε. Τι Δημητρόφ, ποια είναι η άμυνα. Τι άμυνα. Δηλαδή, ο Μπάμπης Χρυσανθόπουλος ήταν κακός. Ο Βαγκαλόπουλος, οι υπόλοιποι ήταν κακοί. Μπακ δεξί, μπακ αριστερό. Ρε, γιατί αλλάζει κουβέντα. Ζήφκας, κακός ήταν. Μια στο Μάντου Μάν, πολύ καλός. Ο Ορφανίδης ήταν κακός. Πολύ καλός. Σέντερ φορ. Ποτέ! Μάλιστα. Έπαιζε ο Ντάνιελ υποχρεωτικά. Το άκου εδώ, κόκκινε, από δεκάρι το κάνω φω. Εσείς οι κουμπαρτζίδες και οι φίλοι του ποδοσφαίρου μέσα από το κουμπάρι. Άκουσα να δεις. Χθες ο Θεός κοιμήθηκε ξεσκέπαστος. Αυτό δικαιούσε να το πεις. Δικαιούμαι να για το μια πω. Ομάδα η οποία το κάνει μία φορά. Η ομάδα χθες της Ρεάλ ήταν σύχαμα. Ρε, εγώ είμαι Μπαρτσελόνα. Τη συγχαίρομαι τη Ρεάλ γενικότερα. Για τις μεθόδους. Ποδοσφαιρικά μιλώ, δεν με νοιάζουν εμένα οι μεθόδοι. Εγώ είδα μια ομάδα η οποία 45 λεπτά και στην παράταση 90 λεπτά δεν βγήκε απάνω μια φορά. Ωραία. Παίρνω λοιπόν το αεροπλάνο τώρα πώς θα το πάρει ο Καρατζαφέρης και θα σε πάει στο Wembley. Τα μάτια σου θα, το μάτι σου το νηστικό θα πέσει τουρμπίνα κάτω. Χάρηκα ρε που θα πας. Χάρηκες. Φυσικά. Γιατί χάρηκες. Γιατί θα πας επιτέλους στο ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Θα πας να δεις κάτι που εγώ δεν το έχω δει. Τι μου λες. Φυσικά. Μάλιστα. Και συγχαίρεσαι γι' αυτό. Γιατί να λυπηθώ. Πέρασε να πέσει το αεροπλάνο του. Εγώ θα το πληρώσω. Ναι, άμα το πλήρωσε εσύ. Θα το στερήσει από μένα. Πόγα μου. Αν ήτανε να πεις ότι διαλέγει ο κύριος Καρατζαφέρης ανάμεσα σε μένα και σε σένα. Και ήμασταν συνάδελφοι στο ίδιο κανάλι. Και θα με ρουφιάνευε, θα πήγαινε σε άλλο. Ναι. Και διάλεγε σένα, ναι. Μπορεί να στεναχωριόμουν. Ναι. Αλλά τώρα, ποιο ο λόγο. Λέγε ρε, πάντη κουβέντα, προχώρα την να πούμε. Λέω λοιπόν ότι εσύ. Αν σε έπαιρνα τηλέφωνο ο Κάρλος Αντσελότη, ναι. Και σου έλεγε το βράδυ έχω μπελά με τον Γκουαρδιόλα, ναι. Είμαι 100% σίγουρος ότι τον έλεγες να παίξει έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Προκειμένου να περάσει. Είναι έτσι ή όχι. Μα δεν μπορείς να παίξει αλλιώς. Μα ποιος διαφωνεί. Ναι. Η ανυπαρξία του. Ποιος διαφωνεί. Η ανυπαρξία του η ποδοσφαιρική φάνηκε χθες. Ποιος θα το θυμάται. Ποια ποδοσφαιρική είναι. Ανυπαρξία. Αυτός που έχει πάρει ένα σκασμό Champions League. Αυτό που σε κάποια μερικά έχει παίξει μπαλάρα. Την μπάλα στη σέντρα δεν έφυγε μια φορά. Με αυτό τον αντίπαλο. Εντάξει, άδικα πέρασε. Δηλαδή μου λες. Κλαίει ο κόσμος. Αυτή η αστεία Μπάγερν φέτος που έκανε κουδούνια την Arsenal. Κουδούνια δεν την έκανε. Κουδούνια την έκανε. Κουδούνια δεν την έκανε. Μία φάση που κινδύνευε πραγματικά παίζουν. Κουδούνια δεν την έκανε. Μία φάση που κινδύνευε. Ένα παλιό ποδόσφαιρο παίξαν και οι δύο. Ρε εσύ. Η Μπάγερν, εμείς αν κάνουμε εδώ στο Μετρόπολης μια ομάδα παίξουμε με την Μπάγερν, θα φάμε 50, ένα να τη βάλουμε. Α, τη βάλουμε. Ένα θα τη βάλουμε. Α, τη βάλουμε. Η Arsenal του Αρτέτα, ναι, ναι, ναι. Δεν την έβαλε. Μάλιστα. Μαγιά του Τούχελ, μαγιά των ποδοσφαιριστών του, μαγιά τη βαριά φανέλα. Μαγιά του. Φίλε, εγώ από το ποδόσφαιρο που είδα χθες από την Ρεάλ, λέω μην τυχόν και το πάρει, θα είναι αμαρτία από τον Θεό. Αμαρτία θα είναι. Δηλαδή η Ελλάδα που το πήρε το 2004. Έβγαινε ρε σε κόντρα, ρε. Ήταν αμαρτία. Δεν έπαιξε αντιποδόσφαιρο, ρε, η Ελλάδα, ρε. Πώς προηγήθηκε η Ρεάλ σε κόντρα. Πώς. Σε κόντρα, δεν προηγήθηκε. Η Ρεάλ προηγήθηκε. Σε κόντρα. Σε βαθιά παλιά. Η τετράδα σε ήταν. Κόντρα. Σταμάτα λίγο να πούμε τον κόσμο, μωρέ. Η τετράδα ήταν στα 50 μέτρα. Αραιή. Αλήθεια. Αραιή. Και έκανε 8,5 δευτερόλεπτα. Να τελειώσει η φάση και οι δυο χάφτης ήταν τόσο κακό το transition της City που το έλεγες και υποτιμούσαν και τον αντίπολο. Δηλαδή σαν να λέγανε έλα μωρέ σιγά τώρα τέτοιο πράγμα και το τρώνε. Από εκεί και πέρα αργήσαν οι δυο χάφ να κλείσουν μέσα και στο rebound δεν υπήρχε κανένας μέσα στην μεγάλη περιοχή. Αλλά αυτό που κάνει η Real μετά είναι στα όρια της προοδευτικής. Στα όρια της προοδευτικής. Και η προοδευτική Βουκαρού όταν έπαιζε καφτατζόγλια τούμπες, τρεις φορές με τον Αλμανίδη έβγαινε στην κόντρα. Έκανε δυο τέτα τέτ. Αυτοί δεν περάσαν τη σέντρα. Μια φορά έγινε μια αντεπίθεση, μια παλιά έβγαινε ο Βινίσιος στο χώρο, δεν πρόλαβε, την γύρισε, την έπιασε ο τερματοφύλακας. Πάμε παρακάτω, με συγχύζεις. Λοιπόν, το είδες όλο μέχρι τα πέναλτι και τα λοιπά. Ναι, τα είδα όλα. Τι να κάνω, έκλαιγα χθες. Θέλω να πω κάτι το οποίο πιθανόν δεν είδες.
και κάτι το οποίο είδε σίγουρα χτες. Και μιλάω για μια ποδοσφαιρική ιστορία καταρχήν. Είδαμε πώς κινούνται οι προπονητές, πώς μιλάνε οι παίκτες κτλ. Πριν γίνει η διαδικασία του πέναλτι. Πριν από δύο εβδομάδες περίπου, το προηγούμενο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, είχα την τύχη να δω τον τελικό του κυπέλου Ισπανίας ανάμεσα στην Αθλέτικο Βιλμπάο και την Μαγιόρκα. Μήπως το είδες? Όχι. Αν βρείτε, δείτε το λίγο, γιατί θέλω να μου το σχολιάσει κιόλας. Ο προπονητής της Μαγιόρκα, σε συνδυασμό με τους παίκτες και τον κόσμο, πριν γίνει η διαδικασία των πέναλτι, αντί να τους δεις γύρω-γύρω, να δίνει οδηγίες, εσύ τι θα εκτελέσεις πρώτος, εσύ δεύτερος, αν γίνει αυτό θα κάνεις εσύ εκείνο. Θα... πανηγυρίζαν και φωνάζανε, λες και έχουν πάρει το κύπελο. Ναι. Τι είναι αυτό, ψυχοθεραπεία είναι? Το θεώρησα. Είναι μορφή ψυχοθεραπείας. Το θεώρησα. Τι είναι? Ψυχολογική ντόπα, ναι, και προσπάθεια να επηρεάσουν τον αντίπαλο. Ναι. Δεν το κατάφεραν όμως. Ναι. Δεν το και το αναδεικνύω. Δηλαδή μετά... δεν δώσω εγώ εντολή τον παίχτη. Ή να τον ξεκουράσω. Κάτω εικόνα λίγο. Να χοροπηδάει σαν ουρακοτάκος μέσα στη ζούγκλα. Κάτω, ναι, κάτω εικόνα λίγο. Ναι. Δηλαδή προσπαθούσε να τους περάσει ότι το πήραμε. Ναι. Να έχουν ψυχολογία. Να... αλλά δεν τους βγήκε αυτό. Λέω τώρα που απέτυχε. Όχι αν πετύχαινε. Γι' αυτό και στο δεν μετράνε αυτά, μωρέ. Από παιδί δεν μετράνε. Ψυχολογία, ψυχολογία, ρε. Ξέρεις να σουτάρεις μπέναντι, δεν ξέρεις τι ψυχολογία. Ποιος διαφωνεί? Γιατί στο λέω. Σου άρεσε τώρα να το φυλακάς της Ρεάλ? Καταπληκτικός. Γνωρίζεις την ιστορία του? Από την Κροατία, από πού στο διάλογο? Ουκρανία. Ουκρανία, ναι. Από μια ομάδα που δεν είναι από τις πιο γνωστές στην Ευρώπη. Ναι, από τη Ζόρια. Τον πήρε για, για να είναι backup του Κουρτουά. 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 Πάει ο Κουρτουά. Ο Κουρτουά τραυματίστηκε και πήρε τον Κέπα. Και κατάφερε αυτό το παλικάρι που τον είναι δεδανικό δεξιά και αριστερά να κερδίσει τη θέση βασικού. Και κάνει το ρεκόρ επεμβάσεων σε εκτός έδρας αναμέτρηση του Champions League ανάλογη με αυτή που είχε κάνει ο Κουρτουά 9 επεμβάσεις. Αυτά τα ρεκόρ των επεμβάσεων. Άστε τα. Ναι, είναι και συνθήκες, συμφωνώ. Το ρεκόρ των επεμβάσεων. Εμένα... άστα του Γαλάνη και του άλλου νουκάτω. Δεν είναι του Γαλάνη. Άστα αυτά. Δικά μου είναι αυτά που σου λέω. Άστα τα ρεκόρ τις βλακίες που λέτε στην παράδοση. Εμένα αυτό που μ' άρεσε. Άστα. Και θέλω λίγο, επειδή νιώθεις και λίγο από τη θέση, να μου πεις, ρε φίλε, είναι πνευματική διάβια, είναι τρομερή αυτοεπίθεση. Δεν λέω ότι εκτέλεσε τα καλύτερα πέναλτι του κόσμου τη City, αλλά. Δεν το κρίνει τον τερματοφύλακα στα πέναλτι. Μισό, γιατί. Θα σου δεν πω, το κρίνει τον τερματοφύλακα στα πέναλτι. Θα σου πω. Δεν είναι ο τερματοφύλακα που διαλέγει γωνία και λες ψυχολόγησε. Στο ένα στέκεται όρθιο. Στο άλλο πέφτει, άσχετα αν είναι κακοχτυπημένο. Δηλαδή. Δεν κρίνει τον τερματοφύλακα στα αυτόν στα πέναλτι. Περίμενε, ρε φίλε. Στα 120 εσύ, λεπτά τον κρίνει. Εσύ για τον Νίκο τον Χριστίδη έλεγε πάντα ότι είναι όπως ο Κέπα που δεν έπαιξε, είναι σπεσιαλίστ στα πέναλτι. Ξέρανε, φυσικά. Ναι, ρωτάω αυτό. Υψηλή πνευματική. Μπράβο, λέω αυτό. Είναι πνευματική διάβγεια και οξυδέρκεια του τερματοφύλακα. Πότε θα πέσει, πότε δεν θα πέσει. Γιατί και αυτό είναι υπόθεση. Το να είναι IQ ποδοσφαιρικό. Αυτό. Ναι. Άρα τον αναδεικνύει περισσότερο. Φυσικά. Είναι ολοκληρωμένο θερματοφύλακα. Στα 24 του κάνει μια καριέρα μεγάλη. Ο Κουρτά, 50 χρονών πόσο είναι, τελείωσε. Νομίζω ότι με δύο συνεχόμενου μεγάλου τραυματισμού. Θα πει εντάξει το παιδί, εντάξει, ήρθε το τέλο του. Και το ότι έφαγε τον Κέπα. Όχι κάποιο τυχαίο τερματοφύλακα που είναι και σπεσιαλίστη εδώ πέραντι. Κάτι λέει. Αυτό αναδεικνύει επίση ότι ο Αντσελότη είναι και δίκαιο προπονητή. Ο Αντσελότη, ρε φίλε. Για το όνομα ήταν ο Κέπα. Σε αυτά να πούμε είναι. Που κερδίζει. Μπράβο. Στην επικοινωνία, στην ψυχολογία, σε αυτά. Μπάλα δεν έχει να διδάξει. Τα καλά του Παναγούλια έχει. Φωνάξε τον Παναγούλια σε μια σχολή προπονητών να διδάξει και γελούσαν οι μαθητές. Έκανε σπριντ και σουτ στο τέλος της προπόνησης. Κάτι το οποίο είναι απαγορευτικό. Και οι γυμναστές λέει: μην τα βλέπετε αυτά. Λέει: εντάξει, σεβασμός, μην τα κάνετε αυτά στις ομάδες σας, γιατί θα φύγετε με θλάσεις, να πούμε. Ραπ, μην τα κάνετε αυτά τώρα. Ραπ, λάθος το λες. Είναι ποδοσφαιρικό έκτρα επειδή το έκανε η Ρεάλ. Αν το έκανε μια ομάδα μικρότερου βεληνικού, δεν θα έλεγε κανείς τίποτα. Δεν μπορεί. Θα δίναμε συγχαρητήρια που πέρασε μια City τέτοιο επίπεδο. Φτάνει ο Κρός, ο Μόντριτς και ο Καρβαχάλ. Φτάνει. Φτάνει. Κι άλλος ένας. Ναι, φτάνουν αυτοί οι τρεις. Τέλος. Θα πω για το Μόντριτς γιατί δεν περίμενα ποτέ αυτό το τέρας ψυχραιμίας
ποδοσφαιρικής ωριμότητας τόσων ετών, ακόμη και σε αυτή την ηλικία, να εκτελέσει κακό πέναλτι. Γιατί? Δεν το περίμενα. Είναι γέρος. Γέρος είναι. Και άμα γίνεις γέρος, σε χλεβάζουν. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα, είτε είσαι παίκτης, είτε είσαι υπάλληλος, είτε είσαι χλεβασμότρος. Γι' αυτό σε λένε παππού. Τώρα μου βάλω κάτω κανένα. Σου πω ποιο λέει παππού. Μόλις τον είδανε με τον ενεργειακό ποτό, κύριε Ρατόπουλε, αφού δεν το κοιτάμε, γιατί το πίνετε. Ποιο? Μόλις. Τώρα δεν λέμε τι κάνουμε εδώ με τις κοπέλες. Γιατί είπα κάτι χρειάζεται κακό. Να δημοσιοποιούμε τις σχέσεις μας εδώ με το υπαλληλικό προσωπικό. Καλησπέρα, καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Η City και παικτάρας ο Βέλγος που έχει. Η Ρεάλ για λύπηση. Καλά. Ο De Bruyne είναι παικτάρα ποδοσφαιρική. Έχει ο De Bruyne, κοίταξε. Πόσο είναι, 32? Όχι τόσο, νομίζω 30. 32 είναι. Ο De Bruyne είναι. Είναι ποδοσφαιρική οάση. Ναι, είναι οάση. Είναι παίκτες. Είναι, είναι. Αυτός και κάποιοι άλλοι, ο Ντιμπάλα. Είναι ποδοσφαιρική οάση. Τι σχέση έχει ο Ντιμπάλα με τον De Bruyne? Ο De Bruyne προσωπικότητα, να πούμε. Γιατί ο Ντιμπάλα τι. Τρίχες είναι. Τρίχες είναι. Είσαι άσχετο. Άσχετο που είμαι άσχετο. Ντιμπάλα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Γρηγόρη, όταν παίρνει εσύ μεταλλική φωνή, όπως λέει ο διπλανός σου, σου τη λέει και σε κράζει. Για το διευθυντή που έκανε συνέντευξη στον πολιτή αεροσκαφών και μιλούσε να διάβαζε Άρλεκιν, φοβάται να το πει αυτό. Φοβάται. Τόσα χρόνια. Κάνε λίγο που ζω τώρα. Ποιο είναι αυτό? Κάντε λίγο που ζω. Σταμάτα λίγο. Ποιο είναι αυτό εδώ? Ο Κωνσταντίνος. Ο Παναγιώτης, συγγνώμη. Ο Παναγιώτης. Τόσα χρόνια, ρε φίλε, που με ξέρει, με βλέπει να φοβάμαι. Αυτό φοβόμαστε. Ότι δεν φοβάται, φίλε. Τι να σε κάνω, ρε φίλε. Το πρόβλημα του Ραπτόπουλου. Πόσο χρόνο είναι, είναι ότι δεν φοβάται. Πόσο χρόνο είσαι, παλικάράκι. Μόνο τα πλοία φοβάται. Και τα πλοία. Μην τρακάρουμε κανένα. Στη θύρα 4 τα τρακάραν οι θύρα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά great πράγματα στη ζωή. Αλλά σαν το great Greek grill από το Σαβίκο, νόστιμο, λαχταριστό, ψημένο στην εντέλεια, δεν έχει. Και επειδή έχει άνοιξει η όρεξη ολωνών, προτείνουμε για σήμερα γυρλού με ό,τι θέλεις, ναργκής, μαρακές, σουβλάκι και μια γκρέκα για τη δροσιά της, και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σας. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα μετά τα ευρωπαϊκά μαθήματα ποδοσφαίρου και επανερχόμαστε με τα ελληνικά μαθήματα ποδοσφαίρου στην Ευρώπη. Της κακομοίρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίνης, Αδελφών 109 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκάνητσα και τους συνεργάτες του. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρι μας της εκπομπής σχολιάζετε τα όσα συζητάμε με τον Κωστή. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ έχουμε 8 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ Α02 και ΑΝΟ. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 προκειμένου να διεκδικήσετε ένα από τα 8 εισιτήρια τα οποία θα κληρωθούν τη Δευτέρα και ώρα 12 παρατέταρτο. Τώρα, για πραγματικά καλές τιμές πάμε στη Red Rock. Απίστευτες προσφορές όλο τον χρόνο. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα της Red Rock και δείτε όλες τις νέες παραλαβές για την ανεκράτικη περίοδο. Παντελόνια από 25 ευρώ, πουκάμισα από 20 ευρώ και πολλές ακόμη προσφορές. Red Rock Jeans στο πρώτο χιλιόμετρο Αρτίνη Θέμης ή στο redrockjeans.gr. Με άνετο πάρκι, πολλές επιλογές για τον άντρα, τη γυναίκα και το παιδί. Και φυσικά ένα χώρο στάθμευσης που σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε να παρκάρετε. Ραπ, χθες ανέφερες 5-6 φορές και επίμονα το επίθετο του Ιωαννίδη και ότι έπαιξε πρόσφατα στην Εθνική. Σήμερα θα κάνεις το ίδιο ή αβαβά? Καλύτερα αβαβά. Καλύτερα αβαβά. Ακολούθησε τακτική κόκκινου που αποφεύγει τις παγίδες και καλά κάνει. Ο Κωστής καταρχήν ήταν από τους πρώτους που έμαθε ότι ο Ιωαννίδης δεν είναι σίγουρα ο παίκτης ο οποίος. Παιδιά, δεν με νοιάζει. Ακούστε κάτι. Εντάξει, καλά τα λέει και ο Γρηγόρης. Ακούστε κάτι. Δεν με ενδιαφέρει αν το πάρετε ένας παίκτης ή ένας αθλητής. Δεν θα κατηγορήσω ποτέ κάποιον που πήρε ντόπα. Πραγματικά. Και είμαι υπέρ της ελεύθερης ντόπας. Υπέρ. Να την αφήσουν ελεύθερη. Αφού πιστεύουμε όλοι ότι πιθανόν πολλές ομάδες το πάρονται. Λοιπόν, τέλος. Αν βγει νόμος δηλαδή και πει ελεύθερο το πάρισμα, θα είμαι υπέρ. Συμφωνώ. Εντάξει, τέλος. Δεν θα κατηγορήσω κανέναν παίκτη
Αν μάθω ότι πήρε και έκανε. Ούτε θα τον βάλω στον τάκο, ούτε θα τον βρίσω, ούτε θα τον πω κακή κουβέντα. Πήρε, έκανε, δικαίωμά του είναι. Ναι. Στο σώμα του αλουνού εγώ. Δεν επεμβαίνουμε. Δεν επεμβαίνω. Γρηγόρη, προβλέψτε τα εξή σημεία. Γρήγορο γκολ στο Φερέν Ολυμπιακό. Over corner στο ΠΑΟ και goal goal και over στο West Ham Leverkusen. Αν και επίσης έχεις πρόταση για Final Four Ευρωλίγα και τις 4 εννοώ. Για Ευρωλίγα τα πούμε όταν ήρθε η ώρα. Τι είναι αυτό, μπάσκετ, είναι Ευρωλίγα. Ναι. Και είναι και πολύ καλή. Έπαιξα μια τριάδα τώρα πριν από λίγο. Έπαιξα σκόρερ Κουλιαράκη στον ΠΑΟΚ. Μπέναλτι στον Ολυμπιακό Φενέρ. Και διπλό και over τη Λίβερπουλ. Δεν παίζει ο Ρέτσος. Πώς έβαλες πέναλτι. Στο μάτσο έβαλα πέναλτι. Δεν παίζει ο Ρέτσος. Δεν μπορώ να το κερδίσω ποτέ, σε πού να ξέρω. Κατάλαβε γιατί το λέω. Και ποιο άλλο έβαλες. Διπλό και over τη Λίβερπουλ. Τώρα περίμενε. Επειδή ξέρω ότι είμαι θαυμαστής του Γκασπερίνη. Τον θεωρώ από τους κορυφαίους προπονητές και θα χαρώ πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Αν δεν καταφέρει να κάνει την Αταλάντα να ανέβει κι άλλο level, αρκετά ψηλότερο, να το δούμε και σε ακόμα μεγαλύτερο ομάδα. Να πάει ο άνθρωπος, γιατί όχι. Εγώ πιστεύω γιατί πολύ, ναι. Με ένα μικρό ρόστερ. Δεν λέω θα αποκλειστεί. Όχι. Με ένα μικρό ρόστερ, ναι. Έχει καταφέρει και έχει κάνει παπάδες. Φερε παπάδες, Μητροπολίτες, πολύ καλός. Εγώ λέω θα χάσει σήμερα. Σου λέω το εξής. Με σκορ 2-1, 3-1. Ξέρεις ότι και λόγω κουμαριού τα βλέπω με τα μανία όλα. Αυτή η Μπάγκερ κατάφερε να μην δεχθεί γκολ από τη Λίβερπουλ. Από την Άρσεναλ. Αυτή η Άρσεναλ κατάφερε δύο συνεχόμενα παιχνίδια να μην κάνει γκολ. Πώς μπορεί να φάει, βρες μου ένα παιχνίδι που έχει φάει τρία γκολ η Αταλάντα. Τι να φάει. Τρία γκολ η Αταλάντα. Είναι 2-1, 1-2. Γιατί να μην το φάει. Όχι, δεν λέω ότι πιάνει στοίχημα. Γιατί να μην το φάει. Σωστή είναι η προσέγγιση σου. Η Λίβερπουλ δύο συνεχόμενα παιχνίδια δεν βάζει γκολ. Δεν τα βάλει τώρα που μαζεμένα. Α, δεν τα βάλει. Τρία συνεχόμενα παιχνίδια στατιστικά, άμα το δεις, αφού θες να μιλήσουμε τη γλώσσα σου, θα βάλει. Δεν μπορεί να μην δεν βάλει. Μην πάει και καμιά παράτα. Γιατί να μην πάει. Ποια Αταλάντα μπροστά στην Λίβερπουλ, γιατί να μην πάει. Και γιατί να μην κερδίσει. Είναι η ομάδα η οποία πριν μια εβδομάδα, ναι, τη έβαλε τρία μέσα στο Άνφιλντ. Ρε αγόρι μου, εγώ δεν σε λέω θα κερδίσω. Εγώ λέω ότι έπαιξα. Μπορεί να μην κερδίσω κανένα από τα τρία ή να κερδίσω τα δύο από τα τρία και τα τρία. Καταρχήν είναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο στοίχημα. Τι εννοώ. Το έπαιξε 2-3. Δεν έχω τέτοια. Ή το κερδίζω ή δεν το κερδίζω. Δεν έχω εγώ γκρίζο στη ζωή μου. Ή θα κερδίσω. Άκουλο. Ναι, ή δεν. Βάζω 2-3, 3-2. Να λέμε και κάτι. Ή πιάνει ή δεν πιάνει. Να λέμε τον κόσμο και κάτι για καλό. Τι με νοιάζει εμένα, ναι. Χτες εγώ πρότεινα. Και το χάσα και το πόνταρα κιόλα. Κέιν γκολ. Χάρη Κέιν γκολ από Μπάγκεν. Εντάξει. Και Μπέλιγχαμ από. Δεν μπορούσε δηλαδή, με συγχωρείς, εκεί που πάγει η σέντρα αντί να είναι ο Μπακ. Να χτυπούσε όσο. Αντί να το κάνει ο Κίμικα. Γιατί επειδή αυτό το γκολ, επειδή το ανέφερες, ό,τι και να μου λέτε όλοι, όσο κακός και να είναι ο Τούχελ, δεν μπορεί να μην είναι δουλεμένος στην προπόνηση. Ότι σου κάνω το κόρνερ εκεί στο κενό και βγες από πίσω και χώστα. Γιατί πέφτουν όλοι πάνω στον Κέιν και τα λοιπά. Ή στα στόπερ και μαζεύει τα σκουπίδια από πίσω. Εντάξει. Δεν μπορεί αυτό. Συμφωνείς. Το κάνουν. Εντάξει, πρέπει να δουλεύουν στην προπόνηση. Γρηγόρη, εκατομμύρια ευρώ παίρνουν. Δεν θα δουλέψουν τώρα. Στην ελπίδα Τούμπα θα μα πάει να δουλεύει ο άλλο. Συμφωνώ. Που είναι ερασιτέχνη. Συμφωνώ. Θα δουλεύουν. Μετά. Όταν βλέπουμε μια σειρά από αποτελέσματα τα οποία για κάποιου περίεργου είναι περίεργα, θα σα πω το εξή, παιδιά. Όταν πάει η Μπαρτσελόνα μέσα στο Παρίσι και κάνει γιογιό την Παρί. Και πάει η Παρί μέσα στην Μπαρτσελόνα και υπάρχει ένας ανόητος ποδοσφαιριστής που τρώει κόκκινη κάρτα στο 29. Δεν το θεωρώ ανόητο. Και ένας πιο ανόητος προπονητής που αντί να βγάλει τον γερο Λεβαντόφσκι που ήταν ένας παίκτης που το θαυμάζαμε τόσα χρόνια και βγάζει τον πιτσιρικά που καταπίνει χιλιόμπ. Ποιος είναι πιο ανόητος. Ο προπονητής. Ο προπονητής είναι ανόητος. Είπα και τους δύο. Έχει δύο γκολαβάτζο. Είπα και τους δύο. Ο άλλος δεν. Όταν έχουμε τρία. Δεν διεκδικεί την μπάλα, δεν το λες ανόητο θα πεις. Ποδοσφαιρικά. Το. Ρε εσύ. Όχι, δεν το λες ανόητο ποδοσφαιρικά. Ανόητο ποδοσφαιρικά θα πεις κάποιον που κάνει ένα μπέναλτι ή ένα φάουλ ή τρώει μια κάρτα. Δεν υπάρχει λόγος. Στο 29 του κόκκινη κάρτα. Ρε γάμο τώρα. Ρε δεν ανόητο. Στον τρώει στο σπριντ. Και στο μαρκάρισμα του τρέχει. Στο 80 το δέχομαι, στο 29. Όχι. Όχι. Είναι διεκδικήσιμο, συμβαίνει, δεν καθόλου ανόητος. Και επειδή είναι γρήγορος ο Αραούχος στην ταχύτητα, δεν είναι αργός. Ένας λόγος παραπάνω. Δεν είναι αργός. Τον αφήνει. Πιστεύει, δεν τον αφήνεις. Κανένας δεν αφήνει. Κανένας δεν αφήνει κανένα. Δηλαδή εσύ δεν του τραβάς τα αυτιά και δεν λέει τι έκανε τραγούδι. Μας κρέμασες. Δεν το λες. Όχι. Έχει. Δεν του το λέω. Μπορώ να διαφωνώ. Διαφώνω. Λέω Λακαμά τον προπονητή που δεν κάνει αυτή την κίνηση. Να πετάξει χαφ, τον πιτσιρικά φορ
μπροστά και να κλείσει το κέντρο. Αυτό σου φταίει. Όπως γιατί επίσης... έχω δύο γκολ απάνω. Είμαι δύο γκολ απάνω. Γίνεται το φάουλ, το γλιτώνω. Δεν πηγαίνεται ένα-ένα εκείνη την ώρα. Όπως επίσης. Όταν, έχω, προπονητή ένα... όταν έχω το πιο ακριβό πλεονέκτημα. Γιατί έπαιξε με 9 παίκτες ουσιαστικά. Ακριβώς. Όταν έχω το πιο ακριβό πλεονέκτημα προπονητή του κόσμου. Και επειδή με στείλατε μηνύματα, παιδιά, οι προπονητές σήμερα. Ποιος, δεν είναι αυτός που είπες εχθές. Μισό λεπτό. Είναι ο Σιμεώνε. Πάντε, πάντε. Οι προπονητές σήμερα πληρώνονται με συμβόλαια όπως το NBA της Αμερικής. Δηλαδή, έχουν το ποδοσφαιρικό και έχουν και το διαφημιστικό. Παίρνει 25 και άλλα 25 από τις διαφημίσεις. Ποιες διαφημίσεις όμως? Τις διαφημίσεις που του δίνει η ομάδα. Γιατί οι διαφημιστικές εταιρείες που συνεργάζεται γιατί η ομάδα. Γιατί να πάρω εγώ μόνο μου. Τι λες τώρα. Εσύ τώρα θα παίρνεις 25 εκατομμύρια και θα ασχολείσαι μόνος σου. Θα έχεις διαφημιστικό γραφείο. Πάμε, πάρει τηλέφωνο και με πει θες να κάνεις ένα αυτό. Μα κάνω. Σου λέει η ναι. ομάδα επειδή ναι. στο financial fair play θα βγω off. Πάρε αυτά και πάρε και αυτά από διαφημίσεις. Είναι τρικάκια. Εντάξει. Αυτό εννοώ. Εντάξει, λογιστικά. Εντάξει. Λογιστικά το εντάξει, κάνω. Θα μαλώσουμε τώρα ποιος είναι πιο ακριβό πληρωμένο. Όταν αυτός. Όταν αυτός. Ναι. Τρώει 4 γκολ με την άμυνα μέσα στην περιοχή, είναι ποδοσφαιρικά ανόητος. Όπως είπες κάτι σπουδαίο έξω, άντε το πω γιατί εγώ δεν είμαι σαν και εσένα. Πέρασε, σε εκφάω εγώ. Είπες, δεν δέχομαι να έχει υλικό με ένα δις και να παίζει έτσι σχέδιο. Δεν δέχομαι ο Σιμεώνε να παίζει το ίδιο πράγμα. Με κούρασε. Όπως με είχε κουράσει και ο Ζωζέ, όπως με κούρασε και ο Σάρι και κάποιοι άλλοι Ρέση, οι οποίοι δεν προχωράνε. Ρέση, αν δεν καταλαβαίνεις ένα πράγμα. Αυτός έκανε, ήταν εγκληματικός εχθές. Ο Σάρι και ο ένας και ο άλλος και ο Ζωζέ, όταν κερδίζαν την μπάλα, βγαίνανε. Δεν καθόταν ταμπούρι. Βγαίνανε, αυτός δεν βγήκε. Όταν ο Σαούλ και ο Κόκκι ήταν 10 χρόνια νεότεροι. Βγαίνανε. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, τη Λεβερκούζεν. Αυτό που κατηγορούσαν. Παιδιά, τη Λεβερκούζεν. Αυτό που κατηγορούσαν οι προπονητές αμυντικογενείς. Δεν ξέρανε να απαντήσουν. Δηλαδή, παίζω άμυνα και πετάω την μπάλα στον αντίπαλο. Είμαι αντιποδοσφαιρός. Παίζω αντιποδοσφαιρό. Ενώ παίζω άμυνα, ας είναι κοντά στην περιοχή μου και βγαίνω με 4 στο χώρο, δεν είναι αντιποδόσφαιρο. Κρύβομαι και φεύγω. Θες να το κλέψω, το κλέβω. Λοιπόν. Αυτό που έκανε χθες ο Αντζελότη, που έκανε η ομάδα του, ποδοσφαιρικά, είναι έγκλημα. Δεν είναι μπάλα αυτό. Δεν είναι επίπεδο Champions League Ευρώπη αυτό. Με εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι. Πάμε. Άλλο. Τελειώνω, ολοκληρώνω λίγο αυτό το, για τα, τι λένε. Το Αταλάντα Λίβερπουλ μπορεί να γίνει οτιδήποτε και έχει λογική αυτό που κάνεις εσύ. Εντάξει, μπορεί να χάσει και εκεί, δεν ξέρω. Ναι. Γκολ ότι έπαιξα. West Ham Leverkusen, παιδιά. Δεν κοντράρουμε τη Leverkusen για δύο λόγους. Αποκλειστεί δηλαδή. Δεν αποκλείεται με τίποτα, λέω εγώ. Πρώτα απ' όλα είναι σε ένα φεγγάρι ασύλληπτο. Δεύτερον, πάνω από 10 φορές, αυτό δεν είναι του Γαλάνη, δικό μου στατιστικό είναι, έχει γυρίσει παιχνίδια μετά το 90. Με ένα και δύο γκολ. Ποιος? Η Leverkusen. Σε σημείο που το λες είναι ποποφαρδία, να το πω έτσι. Τρίτον, ο προπονητής West Ham σταματάει την προπονητική του καριέρα. Πόσο είναι? 60. 60? Ναι. Και τι έκανε από τα 60? Τον έχουν προτείνει είτε στην Αγγλική Ομοσπονδία είτε να λάβει πόσο του West Ham. Να δουλέψει δηλαδή. Πάλι. Ναι. Α, ναι. Την προπονητική παραδοχή. Μπάει και κάνει και πεθάνει μετά. Την προπονητική. Ναι. Marseille Benfica. Δεν έχω σε καμία εκτίμηση τον προπονητή της Μπενφίκα, τον Γερμανό. Πιστεύω ότι η Μαζέικ θα την κερδίσει. Ρώμα Μίλαν, την έχω πει στην άποψή μου για την Ρώμα. Και μην ξεχνάτε ότι η Μίλαν μπορεί να είναι δεύτερη στο ιταλικό πρωτάθλημα. Αλλά ο προπονητής της από το καλοκαίρι αποτελεί παρελθόν. Είναι σε καλύτερο φεγγάρι. Η Ρώμα, πολλά μπορεί να γίνουν. Είναι προς αποφυγή το παιχνίδι. Όπως έλεγαν, είναι διπλό και βγήκε διπλό μέσα στο Μιλάνο. Τώρα εδώ είναι προς αποφυγή. Στο conference, Lille Aston Villa. Τι παίζεις? Θα έπαιζα πρόκριση Aston Villa. Αλλά. Αλλά με έχει τρομάξει η Lille με τον τρόπο που βγάζει. Με κάποιες συγκεκριμένες εμφανίσεις. Δηλαδή, μπορεί να τη δεις και να σε απογοητεύσει και μπορεί να τη δεις σε άλλο παιχνίδι και να πεις τι ομαδάρα είναι αυτή. Θα στα πει και ο Νίκος. Άμα το ρωτήσει τον Νίκο, θα σου πει. Δηλαδή, δεν είναι άδικο να περάσει. Άλλου Δαλγκάδε έχει τώρα ο Νίκος. Φιωρεντίνα Πολζέν. Θα περάσει η Φιωρεντίνα, πιστεύω. Πρέπει να γίνει η μαγεία εδώ. Και πάμε στα δύο δικά μας. Επιμένω και δεν αλλάζω.
Ο προπονητής της Μπρις είναι Αλεπού. Όχι, δεν είναι Αλεπού, ο Λουτσέσκου. Αποκλείεται να κατέβει με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο πρώτο παιχνίδι. Τι θα κάνει δηλαδή? Θα περιμένει πίσω. Καταρχήν αλλάζει σύστημα. Θα περιμένει πίσω. Το ότι αλλάζει σύστημα λέει πολλά, αλλά λέει πιο πολλά ότι από 4-3-3 από 3-5-2. Δεν θα βγει. Δεν θα βγαίνει μπροστά. Το αλλάζει. Δεν μπορεί να μην βγαίνει μπροστά, ρε κόκκινε. Δεν θα γίνει ατζελότη. Στην κόντρα θα πάρει. Θα βγει στον χώρο. Ναι. Αυτό λέει, όχι, δεν θα επιδιώξει. Θα χτυπήσει αυτό. Θα δώσει την κατοχή. Θα δώσει την κατοχή στον Πάο. Πάρει, ναι. Μισό. Πάω να πάρει την κατοχή. Μπερδεύεται. Να τελειώσουν. Ναι. Αυτό είναι. Αν ο Πάοκ προηγηθεί, να περιμένει τα πάντα. Αν ο Πάοκ δεχθεί γκολ, για μένα αποκλείστηκε. Αν ο Πάοκ δεχθεί γκολ, αποκλείστηκε. Και για το Φενέρ Ολυμπιακός, οι αποδόσεις είναι αστείες. Εγώ θα σας πρότεινα, το πιστεύω ότι είναι γκολ, γκολ και over. Δηλαδή θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Και σε αυτούς που τους αρέσει να τζογάρουνε, θα έπαιζα πρόκριση Πάοκ στην παράταση, πρόκριση Ολυμπιακού στην παράταση. Ίσως να είναι και λίγο θέλω αυτό στοιχηματικό και λόγω απόδοση. Πάνω από 10 και τα 2. Σου άρεσε? Γιατί δεν παίζει πρόκριση ΠΑΟΚ στην παράταση και πρόκριση ΦΕΝΕΡ γενικότερα? Που πιο λογικό. Δεν υπάρχει λογική. Τα θέλω σου τώρα, θα παίξεις ή τα μπορούμε. Είπα. Ότι μπορεί να είναι και τα θέλω μου. Ναι, τα θέλω σου. Τα στοιχηματικά. Στοίχημα δεν παίζει με τα θέλω. Τα στοιχηματικά μου. Εδώ βάζεις ένα εγώ τον Ολυμπιακό δεν τον δίνω τύχη μεγάλη. Δεν τον δίνω. Καλησπέρα, λέει. Κάποιοι έχετε ξοφλήσει την Μπάγερν του Τόμας Τούχελ. Θα εκτεθείτε ακόμη περισσότερο όταν θα σηκώσει την κούπα. Και με την Τζέλσι που το 25ο βγήκε στο πρωτάθλημα. Υπομονή μέχρι τον τελικό. Εσύ, Διονύση, ειλικρινά ήπιες τίποτα από το πρωί, έχει τρελαθεί. Έχει τρελαθεί. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν παίζει κανείς Άρσεναλ γιατί η Μπάγερν έχει βαριά φανέλα, ότι είναι πρόκληση για αυτούς, ό,τι χιλιαδιό. Ποιος αξίζει να το πάρει τώρα? Τι ονάει? Από αυτές τις τέσσερις. Μπάγερν έχουμε, Ρεάλ έχουμε, Ντόρτμουντ έχουμε. Και Παρί. Και Παρί. Ποιος αξίζει? Ποιος αξίζει? Δύσκολη ερώτηση. Ποιος αξίζει? Δύσκολη ερώτηση. Ε? Δύσκολη. Αυτό το οποίο δεν με συγκινεί, αλλά είναι ομάδα, είναι η Ντόρτμουντ. Πίσω είναι τρύπα. Όπως ανοιχτός. Πολύ ανοιχτός. Και εύκολα το λάθος, και εύκολο και εκεί πάσε, και εύκολα δηλαδή, γκολ, αστεία γκολ. Εδώ ξεκινάει με πολλά γκολ. Ξέρεις ποια είναι η ατυχία μας, η ποδοσφαιρική μας ατυχία. Ποια είναι? Εδώ θα έπρεπε να είναι η Λεβερκούζεν. Θα ήμασταν όλοι με Λεβερκούζεν, πιστεύω. Μπορεί. Η Λεβερκούζεν είναι σε καλύτερη κατάσταση. Τη συμπαθείς περισσότερο, ρε φίλε. Εντάξει, γιατί να. Και άλλοι δεν είναι τίποτα να μην τους συμπαθήσεις. Κοίταξε, τη Ρεάλ έχει λόγους να αντιπαθεί κάποιος. Είναι η ομάδα των βασιλιάδων, είναι η ομάδα των φιλοβασιλικών, και πολιτικοί λόγοι. Η Μπαρσελόνα με αυτά που έχει κάνει με διαιτησία, αν και αποκλείστηκε. Ρε, δεν σε μιλάω τη συμπαθείς, ρε. Στην μπάλα σε λένε, ρε. Στην μπάλα πια αξίζει. Κοίταξε, πιστεύω ότι αυτός ο υπερπαίκτης, όχι χαρακτήρας, ποδοσφαιριστής, αξίζει να σηκώσει ένα τσάπιο σβήνι. Ποιος? Ο Εμπαπέ. Γιατί σε νοιάζει ο χαρακτήρας εσένα? Ο χαρακτήρας που κολλάει δηλαδή? Για μπάλα μιλάμε, ο χαρακτήρας που κολλάει? Ο συνδυασμός κάνει ακόμη πιο ελκυστικό ένα ποδοσφαιριστή. Γιατί? Θα σου πω. Γιατί? Τον Αραούχο γιατί το λατρεύω. Ποιον Αραούχο? Τη ΑΕΚ. Γιατί το λατρεύεις? Γιατί είναι άνθρωπος. Τι είναι? Είναι άνθρωπος. Ξεροσέρνεται. Άνθρωπος είναι. Άλλο. Τώρα δεν μπορεί. Πέρα από καλός ποδοσφαιριστής που έκανε μια καλή καριέρα, είναι άνθρωπος. Με έχει κερδίσει. Ρε, αυτά κόλπα είναι. Δεν πιστεύω. Εσύ είσαι διεσταλμένος και ψάχνεις. Αυτά είναι marketing, ρε Χαϊβάνη. Και marketing. Marketing είναι αυτά. Και marketing. Καλός άνθρωπος είναι. Εγώ δεν ξεχάσω ποτέ το Ρονάλντο που πήρε το αεροπλάνο σε ένα παιδάκι με καρκίνο και δεν ήθελαν να ακολουθούν τα τηλεοπτικά συνεργεία. Πώς το μάθαμε τότε? Γιατί, ρε φίλε, υπάρχουν κάποιοι παπαράτσι, ναι, οι οποίοι κάποτε. Τον παίρνει τον παπαράτσι και του λες: Παπαράτσι, έλα από εδώ. Αυτά τα κάνεις εσύ. Φρέ, ακούσε, λέμε. Αυτά που κάνεις εσύ. Ας τώρα το παραμύθι. Γιούφτο από την Τούμπα. Ας τώρα το παραμύθι του Ρονάλντο. Τώρα από την Τούμπα. Το πήγε το παιδάκι με τον καρκίνο τώρα. Που κάνεις εσύ. Αλλά δεν ήθελε να το μάθει και το μάθαμε. Ας το παραμύθι. Μάρκετινγκ είναι αυτά. Μάρκετινγκ. Δεν μου λες. Πώς θα είναι το δημόσιο εικόνα σου? Δεν μου λες. Ναι. Επειδή πέρασαν χρόνια. Ναι.
Θυμάσαι που σου είχα πει ότι είχα δει στο Θεαγένειο τον Παύλο Γκαρσία. Είδε στο Θεαγένειο τον Παύλο Γκαρσία. Τον Παύλο Γκαρσία. Δεν υπήρχε ούτε φωτογράφο ούτε τίποτα. Μάλιστα. Τι έκανε στο Θεαγένειο ο Παύλο Γκαρσία. Πήγε να δει ένα παιδάκι. Μάλιστα. Το ότι με μια γροθιά έκανε καριέρα ο Γκαρσία 20 χρόνια δεν σε πείραξε. Άλλο. Του πήγαινε το παιδάκι εσύ. Λες. Άλλο αυτό. Μάλιστα. Το φάγαμε στη μάπα 20 χρόνια για μια ψεύτικη πουλιά. Είπα όχι. Άντε ρε, τελείωνε με. Είπα όχι. Μην γυρίζει τα μάτια ανάποδα να πούμε. Γυρισμένο ούτω ή άλλω. Άσε με τώρα. Γουρλωτά, γουρλωτά. Με τον Γκαρσία. Τι έγινε ο Γκαρσία, θα πάει στην Οσασούνα, θα φύγει. Γιατί όταν εγώ τι είμαι. Όπω ξέρει το ρεπορτάζ. Πάρε το Διονύση, τι λέω. Ποιο Διονύση. Το φίλο σου. Αυτό που έχασε το φάξ. Ποιον έχασε. Που έχασε το φάξ. Ναι, λέω άλλο ήταν τώρα, ανοίγει πληγή τώρα. Ψέματα λέω. Πολύ καλό άνθρωπο, πολύ καλό ατζέντη. Το έχασε, κατεμιά ήταν. Εσύ τα έλεγε αυτά. Δεν τα έλεγα εγώ. Εγώ απλά τα αναπαράγω. Το χιούμορ σου. Ενώ το δικό σου. Βιάνεσαι. Το χιούμορ σου. Λοιπόν, παρακάτω. Μου λέει, επειδή είσαι γνωστή κουτσομπόλα, θα βγάλουμε λίγο γκόσυπ. Γκόσυπ. Άμα ξέρω. Εσύ. Υπάρχει πρόσωπο να μην ξέρει. Πιθανό να μου διέφυγε. Λοιπόν, θέλω. Επειδή υπάρχουν δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο που περιμένουν από τα χέρια του να ακούσουν τι έγινε. Καλά, μέχρι τις αίρες μας ακούνε στα δισεκατομμύρια. Ακούσου λέω. Και. Ναι. Ακούσου λέω. Τώρα, ποιο παιχνίδι παίζει, το δικό μας ή της διοίκησης. Με ποιους είσαι. Με τη διοίκηση. Με τη διοίκηση. Δεν τρέπεσαι. Για λέγε. Την αλήθεια μου, με το χέρι στην καρδιά. Την πήρε κανένα τηλέφωνο. Ποιαν. Αυτή που ξεκίνησε σαν εχθρή και πλέον γίνεται φίλη. Ναι, εκεί είναι έξαλλη. Να καταλάβει ο κόσμος ποια λέω, πες. Ναι, κύριε Βουλγαράκη, είναι έξαλλη. Και έχει πει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Χρειάζεται. Μέχρι να φύγουμε από εδώ, επειδή έχουμε έναν αδερφικό φίλο δικό μου και φίλο του Κωστή, μας ενημέρωσε ότι η θέμα ντόπινγκ και η Ιωαννίδη δεν υπάρχει. Ναι. Μου λες, ευχαριστώ, πρέπει να πάρω κάποια τηλέφωνα. Πού πήρε. Δεν πήρε. Βουλγαράκη. Δεν πήρε. Ρε, κόκκινε, τι. Ρε, κάνε το τηλέφωνο σου, μπορεί να είναι μήνυμα. δεν έχει σημασία. Τι υπόθηκε. Τόσο σοβαρά μιλάς. Ναι, αλήθεια. Με ενδιαφέρει. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Θα μείνεις με την όρεξη. Θα σε πλακώ στο ξύλο. Δύσκολος είσαι. Πολύ εύκολο. Ένα στο δύο είσαι κόκκινη, τίποτα, ούτε θα κουραστώ. Μια σφαίραξη που σου κοστίζει. Μισό ευρώ. Τόλμησα να πλακώσει. Εκεί στο Άγιο Νόρο μάθατε το. Όχι, έξω, τη νύχτα. Ο Παΐσιος τα μάθατε. Είχε στιχτεί. Είχε στιχτεί ένα βουλευτή. Η καλή μου φίλη μου. Θήκη για να μπει σφαίρα. Η καλή μου φίλη μου τα έχουν μάθει. Κοίταξε να δει. Κυρία Βουλγαράκη είναι έξω. Κατευθείαν μιλά. Ναι, γιατί. Θέλει να. Δεν χρειάζεται. Με λεπτομέρειες τι υπόθεση. Ούτε δεν χρειάζεται ο Ιωαννίδης, ούτε χέμο για να πει, για να κάνει αυτά που κάνει. Γιατί είναι αθληταράς. Μπράβο. Κάνει καλή ζωή. Τον προσέχει πολύ καλά και η ίδια. Μπράβο. Καλές διατροφές, βάρη, σπριντ. Έξαλλη γιατί είναι. Έξαλλη είναι γιατί. Γιατί υπάρχει ανθρωποφαγία. Ναι. Καλά τώρα ότι τα έφτιαξε με έναν ποδοσφαιριστή. Και ότι θα στο, στον πυροβολισμό και τα λοιπά, είναι θα δεδομένο. Να το ξέρει. Ναι. Τώρα, αν δεν κάνει μηνύσεις ο Ιωαννίδης... Καλύτερα να μην κάνει. Να κάνει. Αφού σας λες να μην κάνουν. Όχι, να κάνει. Να κάνει. Όπως έπρεπε να κάνει και ο Βελίδης, τότε που άφησαν οι παοξίδες υπονόμενο ότι έφαγε τα γκολ επίτηδες. Αυτά δεν τα αφήνουν. Εγώ έχω πλακωθεί με πολλούς ποδοσφαιριστές. Έτσι. Του Κωνσταντέλια τώρα. Τώρα με εντυπωσιάζει που ναι, λες πρόσεις. Να κάνει μήνυση. Να κάνει, ναι. Εσύ που είσαι εναντίον των μηνύσεων. Εγώ δεν έχω κάνει, εγώ δεν θα έκανα. Γιατί το προτείνει να κάνει. Γιατί. Βάλε με στο πνεύμα. Γιατί πρέπει να κάνει μήνυση. Ναι. Να κάνει μια μήνυση, του τραβήξει δύο χρόνια, τρία και να την τραβήξει μετά, του ταλαιπωρήσει τρία χρόνια και να την τραβήξει μετά. Να τον ταλαιπωρήσει λίγο, να του ταλακουνήσει. Να του πει το Αυγούστο όπο. Ναι. Να καταλάβει ότι δεν γράφουμε έτσι εύκολα ναι. Και σπηλώνουμε τη συνήθεια ενός ανθρώπου. Εντάξει, άλλο να πεις δεν παίζει καλά, δεν κάνει, δεν ράνει, είναι παλτό, είναι αυτό κτλ. Άλλο να του θίξεις την υπόλοιψη ότι του κάνει επίτηδες και ότι πήρε φάρμακα κτλ. Είναι σοβαρό, δεν είναι απλό. Να πεις τον άλλον ότι είναι τσουβάλι και δεν μπορεί να στρίψει, είναι άλλο. Και άλλο να του πεις ότι το κάνει επίτηδες. Όχι. Ότι καταφέρνεις και κάνεις αυτούς τους χρόνους για να το πάρεις. Γιατί ναι. Και ξαναλέω. Δεν με νοιάζει είτε στο στίβο, είτε στην μπάλα, είτε σε οποιοδήποτε άθλημα, αν το πάρετε είτε στο box κάποιο αθλητή. Για να του το αφήσουν ελεύθερο. Εγώ είμαι υπέρ του να τα αφήσουν ελεύθερο. Όλα ελεύθερα. Από το να υπάρχει αμφιβολία
και η υπόνοια. Και να λέμε πάντα γιατί πήρα, μετά μπορεί, πήρε πορτοκαλάδες εκεί. Γιατί μπορεί μετά, ας πούμε, να μου στείλεις εσύ τον χωροφύλακα σε μένα. Να μας, ας πούμε, όλοι να έχουμε πάρει και να στείλεις σε μένα. Και θα την πληρώσω εγώ. Και ναι, θα την πληρώσω εγώ που ο μάνατζέρ μου δεν είναι τόσο δυνατός όσο άλλος. Εντάξει, όλα ελεύθερα. Πώς μου είπες στο NBA, είναι ελεύθερο. Υπάρχει drug test και όχι. Ναι. Εντάξει, τα ναρκωτικά είναι άλλο θέμα. Και ηθική τάξη. Ναι, για να βλέπουν παιδιά το προϊόν δεν είναι ωραίο να τα παρουσιάσουν. Μα δεν μπορεί να τους παρουσιάσουν τα κεράκια. Αλλά αν εγώ σηκώνω, ξέρω εγώ τώρα που μπορώ 90 κιλά και πάρω κάτι για να τα κάνω 110, άμα πάθω, ξέρω εγώ, κάτι το πουλί μου ή το στομάχι μου ή αυτή μου, εγώ έχω πρόβλημα. Δεν έχεις εσύ. Την αλήθεια θέλω να μου πεις. Ναι. Αν ήσουν ελεύθερος. Ναι. Και ήταν μια πολύ ωραία γυναίκα στο γυμναστήριο. Ναι. Και με 110 κιλά πίστευε ότι θα καταφέρει να συγκινήσεις. Λες εσύ μια κόμενα να ξαπλώσει μαζί σου από πόσα κιλά πάγκου σηκώνεις, ρε κόκκινε. Εσύ ρε φίλε, λες εσύ, δηλαδή, έχουν τρακάρει 40 άτομα τώρα. Τρακάρατε δηλαδή, με μένα. Άκου τώρα τι είπε να πούμε. Και με τη φαλακρία λεπού που λέει, ξέρετε σε πόση ώρα κάνουν τα 5 χιλιόμετρα. Σε γυναίκες λες αυτές. Δηλαδή ναι, ότι μια πολύ ωραία γυναίκα στο γυμναστήριο και αν σηκώσει 110 κιλά αντί για 100 θα πάει μαζί σου. Βλέπεις ότι γυαλίζει ένα πιτσιρίκο, ρε παιδί μου. Γυαλίζει. Ένα πιτσιρίκο. Αν παγγελίσει τον πιτσιρίκο εκεί. Περίμενε. Μειονεκτή. Περίμενε. Όταν ήμασταν πιτσιρίκοι. Ο πιτσιρίκο σηκώνει 100 κιλά. Ναι. Δεν μπορεί παραπάνω. Και ο σου λέω Κωστάκι παρά αυτό. Ναι. Θα σηκώσει 110. Και γιατί δεν. Δηλαδή θα πηδήξει την κόμενα επειδή σηκώνει 10 κιλά παραπάνω από τον πιτσιρίκο. Λες, αυτά πιστεύει ο κόσμο. Τον κόκκινο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζω κάθε μεσημέρι. Δηλαδή. Είναι ασύλληπτο πράγμα αυτό το πράγμα. Όντω. Και δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνω αυτό. Δεν υπάρχει. Μπήκαμε στη δεύτερη της εκπομπής και. Για τις Κυριακές πάμε σε Γιώργο Μαντιό. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Επιλογή όχι από το Πανοράφι για το μεγάλο ντέρμπι του Φαλήρου, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ένας δευτεροκλασάτος Πορτογάλος είναι η επιλογή του Φρόιντφελτ. Ο Μιγγέλ Μπερτόλο Νογκέιρα πρόκειται για έναν διαιτητή δεύτερης κατηγορίας UEFA, 30 ετών, σχετικά άπειρο. Μόλις πέρυσι έγινε διεθνής ο συγκεκριμένος διαιτητής. Είναι και στρατιωτικός στο επάγγελμα από τη Λισαβόνα. Καραφανάς, 30 ετών. Β' Εθνικής. Θα ρίχνει κάρτες τώρα ο Καραβανάς. Ας το τελειώσει. 30 ετών ο Καραβανάς τώρα, ξέρεις. Σαν ένα ανθυπασπιστής στον ελληνικό στρατό, στην πρώτη περιπολία. Σέσκησε. Χωρίς να ξέρει ο Κώστας. Ο Κόμπλας, να πούμε. Έχει 13 κόκκινες. Έχει βγάλει. Τι έχει, λέει. 31 παιχνίδια, ναι. 13 κόκκινες. Δεν σε λέω εγώ, το έχω πάρει χαμπάρι. Το Καραβανά, να πούμε. 30 ετών ότι είναι Κόμπλας. Το αυτοί τους περιμένεις από το στρατόπεδο έξω. Τους περιποιείς έξω από το στρατόπεδο, να πούμε. Ρε τον Κόμπλα. Άρα λες κόκκινη κάρτα στο μάτς, να πούμε.
Έχει πολύ έφεση στις κόκκινες και λογικά θα έχει και ένταση στο Ολυμπιακό ΠΑΟ, γιατί θα είναι δύο ομάδες που θα έρχονται από ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα έχουν πίεση, θα παίζουν τα αρέσια τους για το πρωτάθλημα. Νομίζω θα είναι παιχνίδι με ένταση. Άρε που μπλέξανε με τον Καραβανά. Την Κυριακή. Ναι. Στο Άρης ΑΕΚ έχουμε το ίδιο που είχαμε και στο ΑΕΚ Άρης. Έλληνα στο χορτάνι, βαρίστα στο ξένο στο ΒΑΡ. Στο χορτάνι μπαίνουν το νέο διεθνή, έγινε φέτος. Ο Χρήστος Βεργέτης είναι ο διαιτητής αναμέτρησης στο Βικελίδης. Αυτό, αυτός ο Βεργέτης, πιανού ποπό. Αυτός διεθνής. Εντάξει. Πόσο ετών είναι, κάτσε. Τα λέει όλα. Πόσο ετών είναι. Νέος είναι και ο Βεργέτης, δεν είναι πολύ μεγάλο. Πόσο είναι ο Βεργέτης, 35. Ο Βεργέτης, μισό λεπτό. Τον κάνα διεθνή. Ποιος τον έκανε διεθνή. Ο Τίγρης. Χρήστος Βεργέτης. Έγινε φέτος. Από πού είναι αυτός. Κάτσε ρε, σταμάτα, μη γελάς. Από πού είναι αυτός. Από την Αρκαδία, είναι 34 ετών. Βεργέτης ή του Βεργέτη κανένας. Του Στάικου. Του Στάικου τίποτα κανένας. 33 χρονών Βεργέτης από Αρκαδία. Ποιο έχει μέσο να γίνει διεθνής τώρα αυτός. Κάτι που μου έκανε εντύπωση είναι ότι στα φετινά παιχνίδια που σφύριξε στη Super League, ναι, από τα 7 παιχνίδια, τα 4 σφύριξε τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και στα 4, Γιάννα Παναθηναϊκός, Βόλος Παναθηναϊκός, Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός, Όφ Παναθηναϊκός. Στα 4 σφύριξε τον Παναθηναϊκό, ένα σφύριξε τον Άρη στη Λαμία. Ο Άρης έχασε εκεί. 1-0 από τη Λαμία. Τι με λες, ο Παναθηναϊκός, κάτσε Γιώργο, ο Παναθηναϊκός αυτά τα 4 μάτς τι έκανε. Έκανε διπλό και χ με τον Όφη, τελευταία αγωνιστική. Ήταν στο Όφη Παναθηναϊκός, το θυμάσαι, τελευταία αγωνιστική. Ναι. Με χ. Το πέναλτι. Ναι. Άρα αυτό του Μελισσανίδη είναι αυτός δηλαδή. Το 2-2. Πέναλτι το πήρε ο Όφη. Σταμάτα ρε κόκκινα μιμήσει. Δεν ξέρω. Σι είπα, το πέναλτι το πήρε ο Όφη πάντως. Πουλιοτόπουλος τον ξέρει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτά θέλει να πει. Αυτά θέλει να μάθει ο κόσμος να μου πει. Τα κόψει. Είναι ο πιο νέος. Φωτογραφίζουμε τώρα με αυτά που λέμε. Εντάξει, ο κόσμος καταλαβαίνει. Μάλιστα. Ξένος πάντως είναι στο ΒΑΡ. Βάλα γερμανό ξένο. Γερμαναλάς. Τον Hans Beckenbauer. Ναι. Μαζί με τον Buxbaum. Buxbaum. Τώρα, εντάξει, στο Λαμία Παναθηναϊκός που η Λαμία έχει ζητήσει ξένο, δεν έγινε το χατήρι της. Ο κύριος Ευαγγέλου σφυρίζει, Άγγελος Ευαγγέλου, είναι ο διαιτητής μαζί με τον Μανούχο με τα περισσότερα. Η Λαμία τώρα ξέρεις τι κάνει. Βγαίνει στον μπαλκόνι και λέει: δεν πήγε, είμαι τίμια. Θέλω ξένο διαιτητή. Φυγέτε από εδώ πέρα, ρε. Φυγέτε από εδώ πέρα, ρε. Σουρακοτάκους απευθύνεστε να πούμε. Φύγει η Λαμία, λέει τώρα. Δεν μου λέει, περίμενε. Περίμενε. Ο κύριος Παπαϊόνου δίνει εισιτήρια στους Παναθηναϊκούς. Δίνει. Γιατί έχει δώσει και σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Γι' αυτό λέω, γιατί έδωσε Ολυμπιακό και ΑΕΚ αυτό. Ναι, ναι, θα είμαι τον ΠΑΟΚ. Πλησιάζει, θα είναι τις επόμενες αγωνιστικές. Μια από τις επόμενες. Ρε, τι θα γίνει. Μήπως θα δονάξει και τον Καρλίτο Δανικό για το παιχνίδι. Ναι. Απ' την Αστάνα, λες να γυρίσει πίσω. Για όλα τις έχω κάνει. Με το Διαμαντόπουλο στο ΒΑΡ, να πω τον κύριο Μπέο που φώναζε για το Όφι Βόλος του βάλαν τον Ανδριανό. Είναι από τους νέους. Τον Αγριανό. Ναι, από τους νέους διαιτητές. Ανέβηκαν φέτος στην Super League. Ανδριανός διαιτητής. Τρίπολη Πανετολικός δεν έχει ενδιαφέρον πολύ μεγάλο και την Τρίπολη είναι ο κύριος Τσιάρας. Στο Ατρόμητο Σκηφισιά είναι ο κύριος Βάτσιος. Και στο Πανσεραϊκός Παζιάννα είναι ο δικός μας. Καλέ μου φίλε Γιώργο, διαφωνώ. Πανσεραϊκός. Για το Τρίπολη Πανετολικός. Παζιάννα. Παρά έχει ενδιαφέρον γιατί. Ακριβώς. Γιατί με διπλό. Ναι, έχει μόνο ο Πανετολικός. Ακριβώς. Γιατί λέω με διπλό κάνει μεγάλο. Και επικοινωνιακά στο Αγρίνιο. Το παίξανε καλά γιατί μας είχαν πει ότι ο Ζωάο Πέδρο έχει χάσει σεζόν. Και τον είδαμε και αποστολή και να παίζει με την Κηφισιά. Ναι, σωστό. Ποιος παίζει στις Σέρες, να γράψω. Στις Σέρες παίζει ο Γκορτζίλας. Ο Γκορτζίλας είναι... Ιρακλάκι. Σαλονίκης. Ο Γκορτζίλας είναι με το Μελισσανίδη, φίλο. Το Ιρακλάκι μας. Ιρακλάκι. Ιρακλάκι. Ο Γκορτζίλας είναι μελισσανιδικός. Εντάξει, αδιάφορο το μάτς. Το Λαμία, Λαμία Παναθηναϊκός πάντως, θα σηκώσει σκόνη ο Ευαγγέλου, γιατί θυμίζω είναι ο διαιτητής ο οποίος στο Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός 1-4 και δώσει δύο πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού και είχε σηκώσει μεγάλη σκόνη τότε. Τελευταία Γιώργο, πρόσεξε το, ό,τι έχεις πει πέναλτι έχει γίνει, να ξέρεις. Εγώ θα έπαιζα πέναλτι σίγουρα στη Λαμία. Και στην Πάφο που έλεγες για το πέναλτι, δόθηκε το πέναλτι. Ο Σιμώνε Σότσα. Ακριβώς. Κόκκινη Μεραπτόπουλος θα παίξουμε στο Φάλιρο παρέα και θα παίξουμε και πέναλτι. Φενέρ πέναλτι βλέπει σήμερα. Φενέρ. Πού να πάρει Φενέρ. Καταρχήν έχει διαιτήσει Φενέρ ο Τόμπια Στίλερ. Τον οποίο στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ έβαλε 12 κόκκινες. 12 κίτρινες.
και ήταν ο διαιτητής ο οποίος στον Γκένκ Ολυμπιακός έδωσε κόκκινη κατά του Ολυμπιακού το καλοκαίρι. Μάλιστα. Βλέπω και κόκκινη και πέναλτι. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Εκεί. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Λοιπόν, να πω ότι το αγαπημένο τραγούδι στο Τραζίστορ 100,3 αυτήν την εβδομάδα, το αδερφάκι μας, εδώ του Ομίλου, το ακούμε και στο Μετρόπολης. Απολαύστε το και αυτή την εβδομάδα, γιατί πάνω απ' όλα ξεφεύγουμε και χαλαρώνουμε. Πολύ ωραία. Σ' άρεσε, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αλλά επειδή θες να διαβάσεις μήνυμα. Όχι. Λοιπόν, εγώ επειδή μερακλώθηκα τώρα, θέλω να βάλω ένα δικό μου που μου αρέσει. Ζήλεψες αφού, αφού το κάναμε μουσική αυτή τη βραδιά. Βάλε και ένα δικό μου που θέλω. Ποιο τραγούδι? Άκου. Άρε βάλε ρε τσίρε να γουστάρουμε. Αυτά είναι. Καλύτερο δεν ήταν αυτό? Για βάλε λίγο και Paradise City έτσι να, να πούμε στο πνεύμα το, της γριάς τώρα έτσι να. Δώσε λίγο. Άλλα μουσικά τώρα Τώρα ξέρεις τι είναι να σε πάω, να είσαι Ολυμπιακός. Εγώ λέω μετά το μουσικό. Έξω από το γήπεδο. Κουπανάω να... και ένα δικό μου. Ένα δικό μου. Εσύ τα κουπανείς πριν. Για ήθελα να πω κάτι σοβαρό αλλά. Πες. Λοιπόν, έτυχε σήμερα να μιλήσω μια κορυφαία επιστήμονα. Όχι, εσύ είμαι επιστήμονα γυναίκα. Πού? Στο ιατρείο της. Πήγε στο ιατρείο της. Για ποιο λόγο? Για να με δει πόσο καλά είμαι. Α, εντάξει. Τι, check-ups έκανε? Ναι. Μου λέει, θα μου πεις την αλήθεια. Λέω, τι παίρνεις για να το αντέχεις? Α, η γιατρός γουστάρει, ακούει. Πάρα πολύ. Τι ειδικό της? Ψυχίατρο. Α, ψυχολόγος. Σε ψυχολόγο πήγε το? Ναι, ρε, γιατί. Άντρας φράμα, ρε. Γυναίκα. Πώς το έφυσε και είμαστε ψυχολόγους. Συγχαζόμαστε. Στην ψυχολόγο πάνε οι άντρες για να κάνουν κανένα σεξάκι. Ο Δημήτρης μας βλέπει από TikTok και έχει πέσει.
μέσα στο γραφείο το βλέπεις στο κέντρο της Αθήνας και λέει τι έπαθα αυτό. Λοιπόν, άκου κάτι. Και τι σε είπε. Όχι, κάτι σοβαρό. Α, ναι, ναι. Λέω το εξής. Δεν είμαστε ειδικοί, αλλά λέω κάτι το οποίο πραγματικά το πιστεύω πάρα πολύ. Από... Σταμάτα ρε. Ο ψηλός με σλεμίνι. Μετά από αυτό που είδα, λέει, ανέβηκε η τιμή του χαπιού της πίεσης. Λοιπόν, άκου. Ψάχνουν να βρουν τρόπο να σταματήσουν το bullying στα σχολεία. Υπάρχει. Όχι, άκου. Θα πάνε τα παιδιά στον αναγνωστά, από τους μάθει τα κόλπα κάθε χρόνο. Ρε, σοβαρά. Αρχίζουν να τους πλακώνουν. Ένα λεπτό σοβαρά δεν μπορώ να μιλήσω. Είπαμε, είμαστε δύο ηλίθιοι. Μια... Λίγο σοβαρά δεν μπορώ να μιλήσω. Να σε πάω στον αναγνωστάκο σε ένα χρόνο να γίνεις πύραυλος. Καταρχήν με έχει ο αναγνωστάκος. Ε? Με έχει. Στο ποτό με τίποτα. Οπότε να μην με κάνει μαγκές. Ναι, για λέγε. Το bullying κόκκινε μόνο με bullying μπορεί να σταματήσει, να ξέρεις. Μιλάω σοβαρά. Τη δική μου φιλοσοφία. Μιλάω σοβαρά. Ναι. Έστω από αύριο. Ναι. Λέμε. Απαγορεύονται ναι. τα κινητά τηλέφωνα στη σχολεία. Θα πέσει η κυβέρνηση. Ρωτάω κάτι. Πρέπει δηλαδή τα παιδιά όπως πηγαίνουν στο σχολείο. Να αφήνουν το κινητό. Να αφήνουν το κινητό. Σε ένα κουτί, να πούμε. Σε ένα κουτί και αν το παίρνουν, τα φεύγουν. Αυτομάτως, από τη στιγμή που δεν μπορούν να καταγράψουν την υποτιθέμενη μαγιά, θα χάσουν το ενδιαφέρον του για τον bullying. Να απαντήσω. Ναι, σοβαρά μιλάω τώρα. Με θυμάσαι 17 χρόνια. Σοβαρά μιλάω. Με θυμάσαι. Δεν είχαμε τότε κινητά. Εμείς πλακωνόμασταν για να τα γράψουμε. Όχι, ρε σύγχρονο. Άρα πλακωνόμασταν όμως. Ρε, μην μπερδεύεσαι. Εμείς πλακωνόμαστε και πίναμε καφέ μετά. Ναι, γιατί. Άλλο τώρα. Τώρα γίνεται και άλλο. Ρωτάω σοβαρά. Απαγορεύουν τα κινητά. Ναι. Τα μισά περιστατικά σταματήσαν κατευθείαν. Να ρωτήσω. Δηλαδή, πιστεύεις ότι το επεισόδιο γίνεται για να καταγραφεί σαν μαγιά. Με την κυρία αυτή, που θα χαρώ να τη φιλοξενήσουμε κάποια στιγμή να μας πει. Θέλει να κάνει σεξ τώρα ο κόκκινος, γιατί βγάλει τζάμπα εδώ πέρα. Θα σε πούνε από πάνω, πρέπει να πάρει άδεια. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, ναι. Πρέπει να αναδείξω τους τρόπους που προσπαθώ να πείσω μια κυρία για να κάνω σεξ μαζί. Θα την πείσω, θα βγάλω κυρία μου στο ραδιόφωνο. Πάει, θα την προσεγγίσει τώρα. Εσύ άλλη που το πιάσες. Λοιπόν, ναι. Εγώ μιλάω σοβαρά τώρα. Και εγώ μιλάω σοβαρά. Καταρχήν, τα κινητά κάνουν πολύ κακό στα παιδιά. Και τι να κάνουμε, κινητά είναι. Εμάς δηλαδή που είχαμε bullying στο σχολείο, είχαμε κινητά, ρε. Κάνουν πολύ κακό. Πάλι θα σου το πω. Εμείς στο Δελασάλ είχαμε hooligans καθηγητές. Δηλαδή. Τα κινητά κάνουν κακό. Ένα παιδί. Στην Τούμπα είχαμε επεισόδια, είχαμε κινητά, το ξαναλέω. Εκρίνει πάρα πολύ ντοπαμίνη. Τι λέει, λέει. Ντοπαμίνη, πώς λέμε σερωτονίνη το παιδί. Το η ντοπαμίνη. Τώρα μιλάω σε όλα. Τι ντοπαμίνη. Είναι ουσία του εγκεφάλου. Ναι. Το οποίο του δημιουργεί είτε διάσπαση προσοχής, είτε υπερδιέγερση. Καλά, εγώ είχα διάσπαση προσοχής χωρίς να έχω κινητό. Εσύ είσαι βλαμμένος και χωρίς τίποτα. Οπότε γιατί τα λες. Λέω κάτι απλό. Ειδικοί δεν είμαστε. Αν τα απαγορεύσετε αύριο. Ναι. Εσύ τι. Δεν απέφτει ξύλο, λες. Εγώ λέω ότι το 50% σταματήσει. Γιατί δεν θα την ευκαιρία να δείχνουν. Πώς υπάρχει ο βλαμμένος που γράφει ένα μήνυμα και μου λες ότι είναι εκτόνωση για αυτόν και βολεύει τις κυβερνήσεις και τους διάφορους κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ. Λέω το συγκεκριμένο. Όταν δεν θα το έχει να το κάνει επίδειξη. Mm. Δεν θα ελαττωθούν τα συμβάντα. Πρέπει να το δούμε αυτό. Έχει λογική. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν πιστεύω ότι γίνεται το επεισόδιο για να το καταγράψει και να το δείξει. Και γιατί το γράφουνε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάνε πολύ βαρανένα, ναι. Πάνε πολύ βαρανένα. Ήταν από τους οργανωμένους. Και το καταγράφουνε. Γι' αυτό σου λέω, για να σταματήσει. Ναι. Εφόσον και εμείς παίζουμε ρόλο. Και κάνουμε κάτι πέρα από τον κόσμο να γελάει με τα καροκαιρία. Εμείς τι είμαστε, δημοδιδάσκαλοι τώρα δηλαδή. Με συγχωρείτε. Ο καθένας από 28 πτυχία και 22 μεταπτυχιακά. Ναι, πρέπει να πω. Άστα διδακτορικά. Ναι. Τώρα, αν δεν πούμε εμείς, ποιοι θα πιούν, δηλαδή. Μάλιστα. Ό,τι πεις, εγώ. Δηλαδή, ο Χατζηδάκης τι παραπάνω έχει από εμάς. Ποιος Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης ποιος είναι. Έχει κανένα ένσημο. Ποιος Χατζηδάκης. Ο κύριος Χατζηδάκης, με τα γυαλιά. Ο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Ζηλεύεις, ε. Έχει κάτι παραπάνω από εμάς. Εμπειρία. Εμπειρία. Σε τι. Στη Βουλή, μέσα στα αυτά, γιατί να μην έχει. Στη ζωή. Όλο και κάποιο σχολείο θα πει γι' αυτό. Δεν πήγε. Στη ζωή. Δεν πήγε. Δεν τον κάναν μπούλινγκ. Έχει πάει σε κανένα σούπερ μάρκετ να δει πώ το κάνουν. Δεν τον πλακώσαν τι μπουνιέ πριν από 10 χρόνια. Τον κάναν μαύρο. Είμαστε κατά τη βία. Δεν τον πλακώσαν τον άνθρωπο. Το χτυπήσατε. Άρα έχει εμπειρία. Από το ξύλο. Δεν είναι εμπειρία να φας ξύλο και να δώσει. Γιατί εμεί δεν έχουμε φάει. Και δώσαμε. Και τι έγινε. Τι. Άρα είμαστε πιο έμπειροι γιατί αυτό το βάγει μια φορά. Ακριβώ. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Ο Κώστα λέει ο ραπ πήγαινε σχολείο όταν ήταν το κρυφό σχολείο.
Μόλις έβαλα ράδιο να σας ακούσω και λέω μπα, λάθος σταθμό έχω βάλει. Και μετά κατάλαβα ότι τραγουδάει ο ραπ με τεχνητή νοημοσύνη. Κρυφό σχολείο δεν υπήρχε ποτέ, είναι παραμύθι των παπάδων αυτό να ξέρεις. Κάθε πρωί 7.30 μαζεύουμε όλα τα κινητά των μαθητών στο σχολείο στην Κίνα και τους τα δίνουμε 5.30. Ίσως τόσο Γρηγόρη, λέει ο Μπάμπης ο Γεωργάκηνας. Μπάμπη, δεν είχα ιδέα, αυτό δείχνει το επίπεδο της εκπομπής και του πνεύματος των παρουσιαστών. Αλλά είναι χώρα κανονική. Ποια? Η Κίνα. Πάνε εσύ. Γιατί με κουπόνια. Ο Γεωργάκηνας γιατί άφησε την Ελλάδα και πήγε στην Κίνα δηλαδή να δουλέψει? Ο Γεωργάκηνας είναι καθηγητής και είναι καλύτερα αμοιβόμενος από ό,τι εδώ. Άρα λοιπόν εκεί ο καθηγητής είναι καλύτερα αμοιβόμενος από ό,τι εδώ. Ο ποδοσφαιριστής είναι καλύτερα αμοιβόμενος. Μη. Το ανέβασα. Ανέβαστο. Λεφτά θα πάρεις. 1.500 μέχρι τώρα. Άμα δεν πάρεις λεφτά, δηλαδή κάνεις πράγματα τα οποία είναι χωρίς όφελος. Ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα πρέπει να έχεις όφελος. Θα μου μάθεις εσύ. Θα σταμάθω κάποια στιγμή. Κι εγώ μεγάλο στάμαθα. Τέτοια αλλαγή τραγουδία από ρεμπέτικο σε Guns'n' Roses ούτε ο Τσάβη δεν θα έκανε. Φιλέ, υπάρχει χορηγία εδώ πέρα και εμείς φτιαχνόμαστε και από εκεί και πέρα βάζουμε και το δικό μας τραγούδι. Λοιπόν, εγώ... Ο Ραπτόπουλος έδεσε το γόρδιο δεσμό. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο. Ξέρω εγώ από τον αγώ το πνευμόνι καλύτερα από του ακροατέ. Όσο μπορούν, γιατί πόσο θα ζήσω ακόμα. Πόσο να ζήσω. Με τέτοιο πνευμόνι, δεν ξέρει καμιά φορά. Λες να είναι χαλασμένο. Το τι είναι χαλασμένο ακούγεται. Γεια σου, προπόδι. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα? Τραγικά. Τραγικά, ε. Τώρα είπες κάτι και θέλω να μου το εξηγήσεις, ότι κάνει καλό στην κυβέρνηση ο άλλος να αποσυμπιέζεται γράφοντας μηνύματα ή παίρνοντας τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Όχι. Είπε έτσι ο Ράπτος. Μισό. Ναι. Λέω, με τον Κωστή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Ναι. Καθώς δεν υπάρχει νομοθεσία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μελέτες και ειδικοί και εμείς έχουμε καταλήξει το ότι συμφέρει στις κυβερνήσεις, όχι στη δική μας την κυβέρνηση, να εκτονώνεται ο κόσμος στο πληκτρολόγιο και όχι στους δρόμους. Γιατί στη δικιά μας δεν συμφέρει δηλαδή. Και στο σε όλες τις κυβερνήσεις. Παντού. Διαφωνείτε με αυτό. Γι' αυτό και δεν καταστέλουν και τη βία στα γήπεδα, γι' αυτό και για να εκτονώνεται ο κόσμος. Δεν πρέπει κάπου να εκτονωθεί ο κόσμος. Πραγματικά προβλήματα. Ναι. Ο κόσμος πρέπει να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Άσε τι πρέπει. Ναι. Άσε τι πρέπει να κάνει και τι κάνει. Ό,τι γουστάρει κάνει ο κόσμος. Εκτονώνεται με ό,τι γουστάρει. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να το βάλουμε στο σωστό δρόμο. Κύριε μου, με τι να εκτονωθεί, εσείς λέτε. Να σας πάω άλλου για να συνοηθούμε. Όχι, για ποιο λόγο. Μισό λεπτό. Όχι, για ποιο λόγο. Όχι. Να το πάω εγώ να εκτονωθεί. Να σας πάω αλλού για να συνοηθούμε. Δεν μου λέτε. Ναι. Η τιμή στα βενζινάδικα ποια είναι αυτή τη στιγμή? 2 φράγκα. 2 και, βάλε. Δεν ασχολείται κανένας. Όχι, ασχολούμαι εγώ. Ρωτάω το εξής. Ναι. Την Παρασκευή που έγινε η επίθεση του Ιράν ήταν $91 του βαρέλι. Σωστά. Σωστά. Σύμφωνα με τους εκτιμητές. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι τόσο γνώστες του ζητήματος λέγανε θα ανεβεί η τιμή του βαρελιού. Τώρα που μιλάμε είναι κάτω από τα $87 το βαρέλι. Για ποιο λόγο ανεβαίνει στα πρατήρια? Ακριβώς, δεν ασχολείται κανένας, δεν αντιδράει σαν κοινωνία. Όχι, δεν σας πηγαίνω από το ένα στα άλλο, σας λέω κάτι απλό. Ναι. Μιλάει κανείς? Όχι. Γι' αυτό το λόγο, Γρηγόρη μου, ανεβαίνει η βενζίνη, γιατί δεν ασχολείται κανείς. Αν ήσουν στο Παρίσι, όταν ανέβηκε 1 λεπτό το γάλα, όλοι οι Παριζιάνοι είχαν συνολικά. Τι σημαίνει αυτό, ξέρεις? Κανένας. Τι σημαίνει αυτό, ξέρεις? Ευημερία, φίλε. Ευημερία. Ευημερία τι? Ευημερία. Αφού δεν διαμαρτύρεται, ευημερεί. Όχι, ρε Σικώστα. Τι όχι, ρε Κώστα. Δεν διαμαρτύρεται γιατί κοιμάται όρθιος. Δεν με νοιάζει εμένα. Εγώ βλέπω περνάει καλά. Από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο που κύριε είναι η Ελλάδα. Για να κλείσουμε, ξέρετε γιατί γίνεται αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τη φαϊνή ιδέα να κυνηγήσει τα κανάλια να πάρει λεφτά. Η σημερινή κυβέρνηση δεν είναι κορόιδο. Τα πρημοδότησε τα κανάλια για να την παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε... Και όχι μόνο τα κανάλια, κοίτα και δεξιά και αριστερά σου κάπου εκεί πέρα έχει πρημοδοτήσει κι άλλος η κυβέρνηση. Α, είναι και αυτός διαπλεκόμενος, συμφώνω. Στάνταρ είναι. Είναι προμότερ. Υπάρχει περίπτωση ο Κώστας να μην έχει πάρει λεφτά ούτε μία στο εκατομμύριο. Θα σας πω κάτι.
Ναι. Με τέτοιους ηλίθιους που έχω σαν και εσάς κάτω, είναι δυνατόν να πάω κόντρα με το Μητσοτάκι να φάω το κεφάλι μου? Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Με σένα τον ηλίθιο, να βάλω εγώ το κεφάλι μου στον τορβάρι, φίλε. Σε αποθέωσε. Φυσικά με αποθέωσε. Κακώς τον είπες ηλίθιο. Να πάω εγώ τώρα. Δεν το είπε. Να φάω πρόστιμο στις αίρες που πήγα και έκανα φασαρία για να βάλετε εσείς τα παιδιά σας στο δημόσιο. Και να ξαναφάς. Όχι, ρε φίλε, με το Μητσοτάκι θα είμαι. Να σε κάνω σένα τον καλό και. Και να μείνω και να είσαι με τους Σεϊτσέντους όταν κόκκινο. Φύγε από εδώ πέρα. Φύγε από εδώ πέρα, Ρομιάρη, που θα σε κάνω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άπλητε. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Εγώ κάνω εγώ τον ήρωα 50 χρόνια. Φτάνει τόσο. Όσο τον έκανα μεγάλε. Καλησπέρα. Εγώ είσαι. Εσύ, ναι, εγώ εσύ είσαι. Εσύ είσαι. Όχι, αυτό ο Σφυράκιας είναι. Ο Σφυράκιας έχει βαρύ χέρι. Εντάξει. Πήρε διαρκεία στον Ηρακλήδη. Κανονικά και με τον νόμο, ρε. Τώρα που θα σας αναλάβει ο Κούγιας, θα πούμε. Θα ποιος Κούγιας, ρε, μονεβασιώτη έχω. Ρε, ο Κούγιας, ρε, το όνειρό σου δεν βγαίνει αληθινό με τίποτα. Βρε, ήρθε ο Δίος. Ποιος μονεβασιώτης μπορεί να σας πάρει κάτι, δεν σας παίρνει εσάς, να πούμε. Σωστό. Σωστό. Αν με δεις με κανένα φούρνο σε λίγο καιρό, μη λες άλλα. Ναι, ναι, ναι. Καλά. Του χαμπίτρε το φούρνο πιο πολύ παρά του μονεβασιώτη μπορεί να δεις. Βγήκες από το στούντιο, όταν βγήκες από το στούντιο μέσα, είπες μια κουβέντα. Γι' αυτό, ρε, υποφέρουμε, γιατί όλοι είναι τέτοιοι, να πούμε. Είπες μια κουβέντα την ώρα που έστριβες από την εξώπορτα εκεί πέρα από το στούντιο που έβγαινες. Λέγεται στον αέρα τώρα ή δεν? Όχι, δεν λέγεται. Το είπες και καλά είπες. Γιατί όλοι είμαστε στον καναπέ, όπως θα δούμε σήμερα τη μεγάλη παοκάρα, και στο ίντερνετ. Και να γράφουμε και να βρίζουμε. Κάτσε τώρα να δεις, κάτσε τώρα να δεις αυτή, μετά από 3 χρόνια που θα είναι άλλες εκλογές, που είναι ενάντια στο Μητσοτάκι, πώς θα τρέξουν να πάρουν τα ΕΣΠΑ και τα επιδόματα και τις ειδικές. Κάτσε να δεις πώς θα τρέξουν. Κάτσε να δεις πώς θα τρέξουν. Χρήστο, λοιπόν, να απαντήσω στον ακροατή ή θα απαντήσεις εσύ? Όχι, δεν απαντάω εγώ σε ακροατές. Λέει δεν πρέπει να υπάρχει πιο γελίο πράγμα από εσένα, ρε Κόκκινε Καραγκιόζη. Ρε φίλε, εγώ είμαι γελίος και καραγκιόζης. Εσύ τι πρέπει να είσαι που με ακούς και μπαίνεις και στον κόπο και στέλνεις και μήνυμα. Λοιπόν, καλά κάνουν, ρε, στέλνουν μηνύματα για να έχουμε μουχαμπέτη. Ρε, με πληρώνει ο Μητσοτάκης για να εκτονώνονται. Ναι, ναι. Ο Τσατσαλοκέμπανος έχουμε ύποπτο ρόλο, ναι. Να πάει να τραγουδάει σε κάνα ρεπετάδικο, ε. Έχει μεγάλη καψούρα, βλέπω. Έχει μεγάλη καψούρα. Αλλά δεν ξέρουμε με ποιο να. Φύγε, Σφυράκια, καλό μεσημέρι. Να σε καλά. Φίλε. Επόμενος, ναι. Αυτά εδώ αλλού. Λέει, δες την ισοτιμία δολαρίου ευρώ την περασμένη εβδομάδα για να καταλάβεις διαφορά στην Αγγλία. Ρε φίλε. Ναι, έχει δίκιο. Δεν όχι, δίκιο. Δεν έχει. Γιατί δεν έχει δίκιο? Γιατί το πετρέλαιο πωλείται σε δολάριο. Κατάλαβες? Αλλού αυτά. Καλησπέρα. Και μόνο σε δολάριο. Καλά, μη φωνάζεις. Ναι. Έλα, ρε Μόρτες. Καλώς το μεγάλο λαϊκατζή. Τι είναι, ρε Βλάχο Παόξι? Τι έγινε, καλά? Μάθαμε ότι πήγε στο Μπρίζ και μπούκαρες μέσα με ντου. Μόνο αυτό σίγουρα θα πει. Δεν μου λες με τον Βιερίνια μέσα και τον Δεσπότοφ έξω ξεκινάμε? Ναι. Όχι, με τον Δεσπότοφ μέσα ξεκινάτε. Και ο Βιερίνια μέσα? Δεν είναι σίγουρο αυτό, αλλά αν είναι ο Βιερίνια και ο Δεσπότοφ από εκεί. Είναι πρόβλημα. Θα σε χτυπήσουν, να ξέρεις, από εκείνη τη μεριά, να έχεις υπόψη. Αν είναι Ζίφκοβιτς και γυρίζει πίσω, δεν είναι πρόβλημα. Εγώ ανέβαζα το Βιερίνια. Ανέβαζα το Βιερίνια, δεν θα βάζα Δεσπότο, θα βάζα Ζίφκοβιτς. Γιατί εγώ που δεν το σωστά, ξέρω. Σωστά μιλάει. Σωστά μιλάει ο κύριος Κόκκινος εδώ. Ο Ζίφκοβιτς γυρνάει πίσω, μαρκάρι. Σα σκύλο. Αλληλοκαλύπτει. Έτσι, έτσι. Έγρυγο. Πες μου. Βάλτε με και εμένα ένα τραγούδι να το αφιερώσω στο Λουτσέσκο, μόλι μου την αγάπη. 150 ευρώπουλα και θα κάνεις και αφιέρωση. Μυαλό ποιο... δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι. Τίποτα άλλο. Γεια. Κοίτα, αύριο μετά το τραγούδι του, πώς το λένε, Τραζίστορ, θα έχουμε το δικό μας τραγούδι. Θα το επιλέγω εγώ. Αυτό φοβάμαι. Ναι. Ναι. Θα καπάκια δύο τραγούδια, χαλαρώνουμε. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Εγώ είμαι ο επόμενος. Εσείς, κύριε. Καλώς την Ολλανδία. Βγήκες μωρικατσικομάγισσα, βγήκες μωρικατσικομάγισσα μισθημεριάτικα. Βγήκες, δεν άντεξες, δεν θα κάνεις κριτική με υποθέσεις. Με υποθέσεις, τζάπα, τζάπα διασκέδα. Άμα δεν πάτε το κεφαλικό όντυρμο, άμα δεν γουστάρετε μύρλα και δυστυχία, δεν θα πάτε το μεσημέρι. Σωστό. Κάντε υποθέσεις, ρε εσείς, έχετε τον Αντιλουτσέσκου FM, δεν σας φτάνει. Βρε κατσικομάγισσα του κερατά. Δεν θα φτάνει, ούτρε, φύγετε από εδώ πέρα. Του, ρε, με χρουσού σας. Φύγετε από εδώ πέρα, ρε, με την αρνητική σας την ενέργεια, ρε, κάθε φορά.
κατσικομάκησε να πούμε έχετε μολύνει όλη τη Θεσσαλονίκη. Βγήκε τώρα με στη μεριά 15 ώρες πριν το παιχνίδι, βρε. Βρε κατσικομάκησε πάνω στον Αντιλουτσέσκο, βρε με απερναγόρια τα όρη. Ξέρεις εσύ, με τους καθηγητές τους από την Αχαΐα να σε κάνουν ψυχική ανάλυση. Άξι το πάμε από εκεί πέρα, μας έχει το τρίξι να πούμε από εκεί πέρα. Λαλή το λαλό, παιδική χαρά βγαίνεται να διασκεδάσετε. Απεγνωσμένες κατσικομάκησες, μακριά το χέρι και στον την ομάδα ρε γρουσούζιδες. Ούτε ρε. Στείλε μας λίγο από αυτό που πίνεις. Άντε γεια. Πρέπει να παίρνουν πολύ πράγμα και στην Ολλανδία ρε. Στην Ολλανδία εδώ και εγώ μύρισα. Και πώς ήσουν μετά. Μια χαρά ήμουν ήσυχος. Έκανες καμία γυροβολιά. Ήσυχος. Καλησπέρα. Αλένια. Καλώς τον. Τι λέει. Καλά εσύ. Μια χαρά όλα τέλεια. Μπράβο. Ο προηγούμενος τι θέλει τώρα. Λουτσέσκου τι με το ζόρι πατριά ρε φίλε. Ρε φίλε τώρα πριν το μάτς λέει να μην το μαγαρίσει αυτό. Σε αυτό έχει δίκιο εγώ γενικά μιλάω. Πριν το μάτς εντάξει τώρα εντάξει. Πριν το μάτς σου λέει κράτα το για σένα μη. Δεν χρειάζεται αρνητική ενέργεια. Έχει δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχει δίκιο εντάξει. Λοιπόν είναι μεγάλο μάτς. Ο κόσμος που θα πάει πρέπει. Εγώ δυστυχώς δεν κατάφερα να πάω. Γιατί δεν βρήκες. Όχι δεν μπορούσα. Καλά λέγαν sold out και προηγουμένως ο Μπούσος εδώ έλεγε κάτι ειστήρια λέει. Εμφανίστηκαν 600 εισιτήρια για αυτούς που κάνουν επιστροφή. Ναι. Και, αλλά και αυτά σε μισή ώρα φύγαν. Φύγαν. Λοιπόν, θέλει θετική ενέργεια, δεν είναι δυναμό. Δεν θα, σωστό, δεν θα σωστό, σωστό. Ιστορία. Άλλο επίπεδο. Δεν θα έχουμε την ίδια ιστορία 3-0 ημίχρονο και γεια σας. Αυτοί που χάνουν 2-0 είναι τέτοια ομάδα αυτές οι βελγικογερμανικές που μπορεί σε 5 λεπτά να σε αλλάξουν όλο το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά. Και ελευθεριά στο Σαράντο. Σαράντο είμαστε μαζί σου αν και είσαι Αριανός. Σαράντος, πλήρωσα το μάρμαρο. Γιώργο, ναι. Ποιος έφαγε τελικά θα μας πεις. Οπότε μου έπαιρνε ένας συγχωρήπτης. Διαμαρτυρήθηκε ντόμος και λέει αυτό το γέρο δεν το θέλω. Αυτό το γέρο δεν το θέλω, μου χώρεται στο ρουθούνι. Ο Μπούζος τι έκανε Γιώργο. Μαλακίρασε το δυσάρεστο γεγονός. Έκλαιγε Γιώργο ή... εγώ περίμενα να πάρω άλλες 2 ώρες εκπομπή. Με φώναξε. Λέω Γιώργο, είμαι έτοιμο σε άλλε 2 ώρες να πάρω. Λέει απολύεσαι, δεν έχει ακροματικότητα, ρε μου λέει. Ρε. Είπε σε σένα, Γιώργο. 300 άτομα από τη Γερμανία, ρε. Μου λέει ο Γιώργο, μην φύγει. Θα έρθουμε έξω από το στούντιο. Θα πηδήξουμε από το μπαλκόνι. Ναι, ναι. Καραγκιόζη κόκκινε, δεν θα ακούω ποτέ εσένα και τη σαχλοφωνή σου. Ακούω να περάσει το μεσημέρι μου το Ρατόπουλο και δυστυχώ φορτώνομαι και σένα. Οχ. Εσένα πρέπει να σου στείλω φωτογραφία μου τελικά. Δεν ικανοποίησε μόνο με τη φωνή μου. Ναι, θέλει να δείξει και την ομορφιά σου. Με θέλει και ολόσωμη. Έτσι. Καλησπέρα, ναι. Το λαιμό και κάτω μην δείξει. Θα του δείξω μόνο την επιμαχή. Την επιμαχή. Φάση, μάλιστα. Να χαρεί λίγο. Να δώσουμε χαρά. Α, υπονοεί κάτι. Όχι. Καλησπέρα. Την αλήθεια λέω. Μάλιστα, καλησπέρα. Γεια σας. Καλώς τον. Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα, Κόκκινα. Καλησπέρα, καλησπέρα, φίλε. Έλα βρε, ο Πομάκος είμαι. Να, που θα μας έβρες λουκάνικα. Αυτά τα λουκάνικα. Ναι. Κοίταξε, σε παρακαλώ, μην μου ξαναπείς αυτή την κουβέντα και ο Πομάκος είμαι. Καλά, εγώ δεν είπα ότι δεν είσαι Πομάκος. Έθαψα τη μάνα μου. Πώς? Έθαψα τη μάνα μου. Τα λουκάνικα πού κολλάνε. Ζωή σε σένα. Εγώ τα έφερα. Πού εγώ δεν τα πήρα. Δεν τα πήρε διάφορα, σε πήρε τηλέφωνο άλλο. Ποιο με πήρε τηλέφωνο. Ο Βασίλη σε πήρε τηλέφωνο και σε και το κόκκινο. Άστο να πάει στο διάλογο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πε αυτό που. Α τάφε και αυτό που. Α τάφε. Εγώ μιλάω. Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, εγώ πάω κάρα είμαι. Επομάκωσε, εσύ τι θε να είσαι. Ηρακλή. Μπράβο, ρε. Είδε. Νάτο. Εγώ Μαρονία ήταν καλό σε φιλαράκι. Στη Μαρονία. Ναι, Μαρονία. Μαρονίας και Τριβόη μεγάλωσα. Εκεί μεγάλωσα. Τώρα δεν πας Μαρονία. Τώρα, μετά από Μαρονίας και από το Τριβόη και πήγα Ξηροκρίνη που να μην πήγαινα. Από τη Μαρονία πήγες στην Ξηροκρίνη. Μεγάλη πρόεδρε και στη ζωή σου. Αναβαθμίστηκες. Από τη Μαρονία πήγες στους Αμπελοκήπους. Εντάξει. Ξηροκρίνη και όλα ακόμα καλύτερα. Όχι Μαρονία κομμάτινης. Α, τι Μαρονία. Μαρονίας, βρε, Μαρονίας και Τριολόι, βρε. Τριολόι, Τούμπα. Και εκεί σε έβλεπα συνέχεια με την κολούλα σου μαζί με το αμάξι του δικό σου Κόρδοβα.
Μόνιμα το έχω. Γιατί είσαι κανένα άλλο ποτέ. Ναι. Εκεί σε έβλεπα εγώ, βρε, συνέχεια. Απ' την Τυρολόης πήγες στην... Ναι, να εντάξει. Λέω, μεγάλη, μεγάλη πρόοδο. Μου αρέσει να λέω, πήρες, αναβαθμίστηκες. Γεια σου, Κόκκινε. Γεια σου, Λεβέντη, να είσαι γερός. Καλησπέρα. Πήγε από την Τυρολόης στην Ξηροκρίνη. Ναι. Έγραψε, πώς το λένε, πρόοδο μεγάλη. Και εσύ πήγες από την Καθοτούπα στην Ανατούπα. Ναι. Αναβαθμίστηκε. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ομιλώ εγώ. Ομιλείτε εσείς. Πολύ σοβαρό το λόγο. Ναι. Ναι, ήθελα να πω ότι ως λαός του ΠΑΟΚ καλό είναι να τους φερθούμε με πολιτισμό, πολιτισμένα. Σας χαρακτηρίζει ο πολιτισμός και η ευγένεια, έχετε δίκιο. Δεν ξέρω αν με χαρακτηρίζει ο πολιτισμός, είστε... αλλά νομίζω ότι είναι... Παγκοσμίως γνωστή για την ευγένεια. Σοβαρός μου είναι ο κύριος. Ναι, φαίνεται, ναι, φυσικά, ναι, αυτό λέω κι εγώ. Και όχι όπως μας φέρονται κάποιοι. Ναι. Άλλοι. Να φερθούμε δηλαδή άξιοι των προγόνων μας, των Μακεδόνων, όσοι είμαστε. Ναι, του Τζαμπάλ, διότι, του... διότι ο τόπος αυτός είναι ιερός. Άξιοι των Μακεδόνων προγόνων και του βασιλέα Αλεξάνδρου, διότι ο Μέγας Αλέξανδρος ναι. Πρόσφερε πολιτισμό και όχι χουλιγκανισμό. Πώς σκότωνε κόσμο κι αυτός. Ο Μέγας Αλέξανδρος δήλωνε απόγονος των Ηρακλειδέων. Των Ηρακλειδέων, ναι. Δεν το γνωρίζετε αυτό. Είμαι ο γιος του Φιλίππου και απόγονος των Ηρακλειδών. Η μαμά του σκότωσε τον παπά του για να του δώσει τη βασιλεία. Επειδή ήταν επαοξής. Το σκότωσε τον Φίλιππο η μάνα του. Τον κοντό τον έφαγε. Τον Φίλιππο. Όπου πήγαινε πρόσφερε πολιτισμό. Σκότωνε όμως κι αυτός, σκότωνε κοσμάκι κι αυτός για να προσφέρει τον πολιτισμό, έτσι δεν είναι. Κοίταξε, αυτός αναγκάστηκε, διότι ήξερε, ένωσε τους Έλληνες, διότι ήξερε ότι οι Πέρσες θα τους την πέφτανε, θα πηγαίνανε και θα τους... Άρα και οι Αμερικάνοι καλά κάνουν, θα τους την πέφτανε, καλά κάνουν και βαράνε και αυτοί. Δεν είναι έτσι που τα λέει ο Ραπτόπουλος. Δεν είναι, άλλα τα δεδομένα. Σας παρακαλώ κύριε. Δεν είναι να μας πει, διότι... άστον, διότι ο Μέγας Αλέξανδρος όπου πήγαινε τρία πράγματα έκανε. Έκανε οδείο. Οδείο έκανε. Έκανε θέατρο. Θέατρο έκανε. Σιγά μην ήταν και ο Αλέξης Μηνωτής, ρε φίλε. Θα μας τρελάνεις, να πούμε. Έκανε θέατρο, λέει, και ο Δίο. Ρε βάλα για τον κόσμο για να πάρουμε. Άσου πάω μιλήσε. Ο Δίο λέει έκανε. Έκανε και γυμναστήριο. Και έκανε και γυμναστήριο. Γυμναστήριο. Αυτά τα τρία πράγματα έκανε. Πόσα κιλά πάγκο έκανε ο Μεγαλέξανδρος. Εμείς πλησιάζουμε τα 100 τώρα. Έπαιρνε 100 κιλά πάγκο ο Μεγαλέξανδρος. Θα τη ρίξει την κουβέντα. Κάτσε να ακούσουμε, ρε φίλε. Άστο να πάει στο διάλογο, ρε φίλε, τώρα με τον Μεγαλέξανδρο. Άστο. Έφαγε η μάνα του το Φίλιππο για να τον κάνει βασιλιά, να πούμε. Δεν τα λέτε αυτά. Τι γελάς, ρε κόκκινε. Όχι, πόσα κιλά πάγκο έκανε. Άσε που ήταν και κοντός. Ποιος ήταν κοντός. Ο Μεγαλέξανδρος. Και ο Φίλιππος κοντός ήταν. Σαν το κουλιανό ήταν ο Φίλιππος. Ο Μεγαλέξανδρος σαν και εμένα πιο κοντός. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο όπλο των Μακεδονομάχων. Ποιο ήταν το μεγάλο όπλο. Των Μακεδονομάχων. Σοβαρά μιλάω. Ο Μπούζας. Ας το Μπούζας. Πώς λεγόταν το όπλο. Σάρισα. Πόσα μέτρα ήταν. Πόσα σαντιμέτρα. Πόσα μέτρα. Ήταν 7 μέτρα. Ήταν σαν μια αιστεία, ναι. Πόσο ζύγιζε. Δεν κανένα τόνο. Πώς μπορεί ο κοντός να το σηκώσει αυτό το πράγμα. Μόνο του το έκανε, αφού και τους στρατιώτες. Μόνος του σήκωνε το. Τι Σάρισα. Διάβασε. Ρε κόκκινα με τρελάρι. Σήκωνε ολόκληρη Σάρισα μόνο του. Για πλάκα. Άρα έπαιρνε πάνω από 100 κιλά μπάγκο. Άρα μας φλάκωνε. Αν είναι πλάκα, δεν μου λες. Ναι. Σε αυτά τα βιντεάκια που βγαίνουν έτσι το κατά λάθος. Ναι. Έχεις δει ένα τύπο που κάνει πως φουγκαρίζει σε κάτι γυμναστήριο. Θυμάμαι, ναι, και σηκώνει, ναι. Και σηκώνει. Ναι. Οι άλλοι παιδεύονται κάτι. Ναι, ναι, είναι κάτι γομάρια, ναι. Δεν θα ήθελα να κάνεις ένα βιντεάκι μαζί του. Εγώ δεν μπορώ να σηκώσω τόσα κιλά, ρε κόκκινα. Ρε φίλε, δεν είναι θεϊκό όμως. Είναι θεϊκό. Να το βλέπεις το άλλο. Ο άλλος ήταν συμφανίστατο. Το παρισμένο να πάει να σηκώσει 500 κιλά και αυτό με το ένα χέρι να το σηκώνει για να σκουπίσει από κάτω. Καλησπέρα. Συνέχεια τα βλέπω. Ναι. Δύο ώρες τη μέρα μπαίνω μέσα. Αυτός είναι εκπληκτικός. Φοβερός. Ναι. Έλα, μάλιστα. Πάμε. Καλησπέρα μου, αργήσω να ξύσουμε. Καλώς τον Ταρίφα. Καλώς τον. Σήμερα θα δουλέψουνε παγωτατζίδικα, πατατζίδικα, σαχαροπλαστεία, ταξί, φορτηγά, αστυνομίες, αστυνοφόρα. Όλη η πόλη σήμερα θα δουλέψει. Βέβαια ρε φίλε, παίζει μεγάλη παοκάρα. Πλάκα κάνεις τώρα. Χάρη του μεγάλου παοκάρα. Τι πλάκα κάνεις. Τις γαλοπούλες θα κάνουν άλλοι στα γκολ. Κουλιανοί ιστορίες.
Οι καταστηματάρχες κάνουν ευχέλα να περάσει ο Πάκος στον επόμενο γύρο ή να κινηθεί η πόλη της διάστασης. Βρέχουν τέτοια αύρα που έλεγε ο Κουλιανός με τον άλλον, τον Πετρωτό, τον φίλο μου, σε ποιο δωμάτιο θα μείνω, στη Φλωρεντία. Λέω καθίστε να περάσετε. Δεν είπε τον κουμπάρο μου, είπε τον Πετρωτό, τον φίλο μου. Ύποπτο αυτό. Ναι. Κουλιανέ, έχει το νου σου. Και κάτι άλλο. Ναι. Κύριε Μπούζο, τον κύριο Σταράντο, γιατί τον κόψατε? Τον ακούγαμε τις Κυριακές, ήταν ωραία. Δεν είχα κρωματικότητα, είχε πήρε. Μιλήστε με τον κύριο Σταράντο, παρακαλώ. Με φώναξε εδώ πέρα στο στούντιο και περίμενε να μου δώσει καμιά ώρα παραπάνω και αυτός με έδιωξε. Ο λαός το ζητούσε, κύριε Σταράντο. Γιατί δεν σας έδωσε? Εγώ το προειδοποίησα, τον Σταράντο. Κάθε εκπομπή ξέρεις τι ήταν. Φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για τους Λακεδαιμόνιους. Ποιος θα σε ακούσει τώρα, ρε, για τους Λακεδαιμόνιους? Ποστά. Οι Σουμέροι και οι Ασσύριοι δεν σ' ακούνε, του λέω, για αυτά που λες. Άστα. Δεν μ' άκουγε. Κωστά, ναι. Κάνε λίγο, σε παρακαλώ, όλοι θέλουν να σε ακούσουν τώρα 2000 ταξί, τον Κιμπόκο λίγο. Πώς τον έκανες προχθές με τον Τρέγκερ να γελάσουμε λίγο? Τον Κιμπόκο κάνε μας λίγο. Εγώ δεν ήθελα να τα χτυπήσω, το διαμαντή με έβαλε. Απαγκάπη. Άρε Κώστα, να σε έχει ο Θεός καλά, να πάλι καλά. Ο διαμαντή με έβαλε να σε χτυπήσω, δεν το έχω. Και κλείνουμε με τον αγαπητό. Και ήρθε με το σπίτι μας, το κήπεδό μας, ο Ραπτόπουλος, να σας πάτε τα μούτρα. Σήμερα σου έκανε υποδείξη για το στοίχημα και την ευπρεπή σου εμφάνιση. Είναι σαν να εξηγώ εγώ τη θεωρία της σχετικότητας των Αϊνστάιν. Γιώργος Δαράκης, 2024. Λοιπόν, Μαρίνα Μπικουγεδής, αμένου μετά, Τάνια Δήμου, Κώστας Πρωτοδός και Βασίλης Βλαχόπουλος. Εμείς πρώτα θα τα λέμε αύριο στις 2. Σήμερα παίζουμε Μαρσέιγ, μπήκε πρόκριση και τους δύο στην παράταση. Γεια.